Σε βλέπω ρε Χρήστο χαμογελάς. και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί χαμογελάς? Περιμένω την Ατάκα Γιώργο την πρώτη. Ρε μεγάλε. Είμαι έτοιμος. Τραγουδάκι Αθήνα παίζει όμορφο. Να αναμούσχουρη, λέω τώρα τι θα πει ρε το θύριο. Να αναμούσχουρη. Ναι. Κατσιδάκι. Νανά ή Νάνα? Νανά. 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 Να την πούμε Νανά. Να την πούμε, την κάνουμε χάρη. Νανά. Νανά. Νανά μουσχουρη. Νανά τι να κάνουμε ρε φίλε. Νανά. Παγκόσμια προσωπικότητα. Και Χατζηδάκης. Και εδώ έχεις εσύ τον Καζαντζίδη. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα. Όποιος από μας δεν έχει μείνει στην Αθήνα, δεν θα μπορέσει να καταλάβει αυτά τα οποία θα σας πω. Γιατί όποιος έχει μείνει, α, δεν λέμε να πας να δεις ένα μάτσι, να παραβρεις τη φίλη σου που είναι εκεί, ή να παραδείς μια παράσταση, μια συναυλία και να φύγεις. Να μείνεις ρε παιδί, να ζήσεις. Να ζήσεις. Όπως λένε και στο εξωτερικό Γιώργο, να τρίψεις τους αγκώνες σου με τους ανθρώπους της Αθήνας. Έτσι λένε. Πρώτη φορά τα ακούω. Ναι, ωραία. Πώς κάθεσαι? Ναι. Τρίβεις αγκώνες ρε παιδί. Τρίβεις. Που συνοστίζεσαι. Μάλιστα. Εκεί γίνεσαι ένα με τον κόσμο. Α, μπράβο. Εάν δεν τρίψεις λοιπόν τους αγκώνες σου στην Αθήνα, δεν μπορείς να διαισθανθείς τη μαγεία, τη δυναμική και την άβρα που βγάζει αυτή η πόλη, η οποία είναι μια εκπληκτική πόλη, πανέμορφη, με το ωραιότερο κλίμα του κόσμου, με θάλασσες, με ποτάμια, με βουνά, με τον Παρθενώνα, με τις στήλες του Ολυμπίου Διός, από εκεί που έκανε ο άλλος ο παράξενος, πώς το λέγανε, που έκανε τη συναυλία. Ποιος? Αυτός ο δικός μας ρε, που έκανε τη συναυλία, να πούμε, και την στείλανε η NASA στο διάστημα. Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης. Ναι, ναι, ναι. Βαγγέλης, πώς, Παπαθανασίου. Παπαθανασίου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι θα πει Αθήνα εάν δεν κάτσεις να τη ζήσεις. Εκτός όμως από αυτές τις ομορφιές της, η Αθήνα είναι σκληρή, είναι υπουλή και πολλές φορές φτάνει στις παρυφές της απανθρωπιάς. Έλα. Φίλε, το να είσαι πρώτα πρώτα πιστεύεις ότι όλος ο κόσμος σου ανήκει. Mm-hmm. Ότι όλο τον κόσμο τον εξουσιάζεις. Mm-hmm. Ότι όλοι σε χρωστάνε, ότι όλοι πρέπει να σου φιλάνε το χέρι, να μην έχεις υποχρέωση σε κανέναν, και ότι το θεωρούν τιμή τους που τους μιλάς. Έχει αυτό το αλμπενί η Αθήνα. Σε όλες τις στρατιωτικές σχολές του κόσμου σπουδάζεται και διδάσκεται το δίκαιο του ισχυρού Θουκυδίδης. Mm. Το οποίο έχει βγει από την Δηλιακή Συμμαχία μετά τους Περσικούς. Mm. Μετά τις Πλατέες και κατόπιν μετά από τη συμφωνία και τη συμμαχία που σύναψαν οι δύο μεγάλες πόλεις, η Αθήνα με τη Σπάρτη. Mm. η Σπάρτη κοίταξε εκεί την περιοχή της και την Πελοπόννησο, η Αθήνα ανοιχτά μυαλά επεκταθήκανε σε όλο τον ελληνικό κόσμο και κάναν τη Δηλιακή Συμμαχία. Μήπως μπορείς να μας πεις δύο λόγια? Συμμαχία της Δήλου δηλαδή. Της Δήλου. Μάλιστα, ναι. Εκεί... Μεγάλη ένωση, φίλε, ήταν αυτή. Ναι. Ναι, τότε έγινε περίπου. Ήταν καμιά 150-200 ελληνικές πόλεις κράτη. Ναι, ναι, 15 εκατομμύρια. Με πολιτική ήταν και στρατιωτική. Στρατιωτική περισσότερο. Όπως γράφει ο Θουκυδίδης που ανέφερες Γιώργο, σκοπός ήταν να εκδικηθούν τις λαϊλασίες των Περσώνε. Ναι. Ναι. Και να ετοιμάζουν. Οι ηγέτες ήταν οι Αθηναίοι, δεν μετήχαν οι Σπαρτιάτες. Όχι. Δεν τους ήθελαν και οι Αθηναίοι.
Αλλά δεν τους ήθελαν και οι υπόλοιποι, γιατί τότε τους Σπαρτιάτες τους κυβερνούσε βασιλιάς, ήταν ο Παυσανίας. Ο Παυσανίας. Πολύ σκληρό παλικάρι ήταν αυτό, λέει. Είναι αυτός ο στρατηγός, βασιλιάς, αντιβασιλέας ήταν. Βασιλιάς έγινε μετά. Τον εκτελέσανε ήταν... στο τέλος όμως οι Σπαρτιάτες. Το χτίσανε ζωντανό, ναι. Μέσα στη, σε ένα ναό μπήκε μέσα για άσυλο. Ναι. Γιατί πήγαινε αυτός, είχε πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Και πήγε να κάνει συμμαχία με τους ήλωτες, ναι. Να τους δώσει δικαιώματα, να τους κάνει Σπαρτιάτες πολιτείς. Γιατί είχαν φτάσει οι ήλωτες να είναι 10 φορές περισσότερο από τους Σπαρτιάτες. Πάντα θα ήταν περισσότεροι, αλλά εντάξει, φοβόντουσαν να κάνουν κάτι παραπάνω. Τώρα με αυτό να... Τέλος πάντων, και οι άλλοι δεν τον γουστάραν, τον φοβόταν πολύ τον Παυσανία. Ήταν πολύ σκληρός. Πολύ σκληρός και τους φερόταν, λέει, όλους τα δούλους. Αυταρχικός και πολύ σκληρός. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελα να μιλήσω για τη Σπάρτη. Για την Αθήνα μιλάω, είναι ξακουστή σε όλο τον κόσμο. Και είχαν και το σημαντικό που έχει μείνει μέχρι τώρα, Γιώργο, γι' αυτό έχει μείνει στην ιστορία, η ναυμαχία της Δήλου, είχαν το κοινό ταμείο. Στη Δήλο ήταν το, ναι, κοινό ταμείο. Έτσι. Το οποίο λειτουργούσε όπως λειτουργούν τώρα αυτό που ονομάζουμε στο χρηματιστήριο τα αμοιβαία κεφάλαια. Μάλιστα. Η ίδια αρχή από τότε ισχύει και τώρα στα χρηματιστήρια. Αυτό ήταν. Η συμφωνία ήταν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα στόλο από 200 τρίρεις. Ναι, ναι. Αυτές οι 200 τρίρεις έχουν έξοδα. Όσοι από εσάς μπορείτε να έχετε το μερίδιο που σας αντιστοιχεί αναλόγως στον πληθυσμό σας. Σε καράβια. Σε καράβια. Προτιμότερο ήταν να τα δίνανε, να προσφέραν καράβια κτλ. Αν δεν μπορούσανε, ναι, χρήμα. Τα έξοδα από καράβι. Ναι. Και από τα 200 άτομα που είναι το πλήρωμα της κάθε τρίρη, της κάθε τρίρους, θα τα πληρώνεις με αυτά. Στο τέλος κατέληξε να μην έχει κανείς καράβια, δεν τους συνέφερε. Και ναι, εκεί πέρα η Αθήνα έγινε αυταρχική. Ο Περικλής, το τσακάλι αυτό, πήρε τη συμμαχία αυτή να την έκανε ο Δίκιος Αριστίδης. Ο οποίος πήγε και το ταμείο στη Δήλο, όπου γινόταν και η συνέλευση των συμμάχων. Ο Περικλής σου λέει και στη Δήλο, μας τα κλέψουν, δεν τα φέρουμε εδώ να τα φυλάμε. Και πήγε και τα ψήρισε, ας πούμε. Έκανε έργο. Πρώτος στρατηγός εκεί, αρχηγός εκεί του στόλου, πρέπει να ήταν ο Κίμωνας, δεν είναι. Ο Κίμωνας ήταν. Ο Κίμωνας είναι γιος του Μιλτιάδου. Ναι. Κίμωνας ήταν ένας εκπληκτικός στρατηγός. Είναι αυτός που λέμε και, αυτό που λέγανε οι Αθηναίοι και νεκρός ενίκα. Δηλαδή στην εκστρατεία, ναι, που έκανε να ελευθερώσει την Κύπρο από τους Πέρσες, πάνω στην εκστρατεία που σκοτώθηκε. Μάλιστα. Έφαγε ένα βέλος και σκοτώθηκε. Τον πήραν και τον δέσανε σαν τον Ελσίντ. Να το βλέπει ο κόσμος σε μια. Μπράβο. Αυτή ότι ήταν πάνω σαν κατάρτι δεμένος, ότι ήταν εκεί για να παίρνουν θάρρος. Πραγματικά έγινε η ναυμαχία, κέρδισαν και βγήκε το ρητό ο Κίμων Αθηναίος και νεκρός ενίκα, εκπληκτικός. Ο Περικλής πήρε το κοινό ταμείο από την Αθήνα, ναι, από τη Δήλο, και τον πήγε στην Αθήνα. Και εκεί πέρα έκανε και τον Παρθενώνα με αυτά τα λεφτά. Με ξένα λεφτά, κόλυβα. Εκπληκτική είναι η συνάντηση και ο διάλογος Αθηναίων στρατηγών με τους Μιλίους. Όπου σε κάποια δόση του λένε οι Μιλίοι, καλύτερα δεν είναι να είμαστε φίλοι. Ναι. Γιατί να είμαστε εχθροί? Και του λένε οι Αθηναίοι, δεν μας συμφέρει να είμαστε φίλοι. Γιατί αν είμαστε φίλοι, προς τα έξω δείχνουμε ότι είμαστε αδύναμοι. Αλλά... Η φιλία είναι για τους αδύναμους. Προτιμούμε να είμαστε εχθροί και να μας φοβάστε από το να είστε φίλοι μας. Φύρα είστε. Ή μαζί μας ή σας κόβουμε. Και τους κόψανε. Όχι, τους αφήνανε. Λοιπόν, στην Αθήνα λοιπόν, τη σημερινή, μην νομίζετε ότι, αυτό κάναμε και τον πρόλογο με τον Χρήστο, μην νομίζετε ότι υπάρχουν πολλές διαφορές από εκείνη την εποχή. Πάντως εδώ, sorry που σε διάκοψα, ναι, ο λαός δεν συμφωνεί. Ο λαός, να ακούσουμε το λαό. Τι λέει, ποια όμορφια ρε μπάρμπα, λέει, αρχιπαπά, μας, ναι, για Αθήνα, ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο τον Τίμη. Ναι. Και τι να δω ρε παπά στην Αθήνα, σου λένε οι άλλοι, το Πακιστάν λέει και το Ισλαμαμπάντ. Αφγανιστάν, λέει, γίνανε εκεί πέρα στην Αθήνα σήμερα. Κοίταξε, όταν μιλάω για την Αθήνα, μιλάω για το κέντρο και τις παραλίες.
Δεν μιλάω για το Περιστέρι. Την Αθήνα σαν έννοια. Όχι. Τώρα και όταν λέμε η Θεσσαλονίκη πανέμορφη και αυτή, μιλάς για την Αριστοτέλους και για την παραλία. Για πάνε προς την Νάπολη να πούμε, να δεις τι γίνεται. Τα λέμε για... Νάπολη παραπέρα μας. Εντάξει, το κιάτε, ναι. Λοιπόν, μιλάω για τις ομορφιές του κέντρου. Την παλιά Αθήνα, την Πλάκα, το Σύνταγμα, το Κολονάκι. Εκεί. Εκεί είναι η Αθήνα. Α, εκείνο το. Πόσο είναι. Η παλιά Αθήνα που λέμε. Πού να πας στις συνοικίες, στην Κοκκινιά. Φρίκι. Φρίκι. Καλημέρα και από το φίλο στο μετεωρολόγο. Ω, καλώς. Είναι καφεδάρα και σ' ακούει. Πού είναι αυτός, χάθηκε ρε. Μπάνια κάνει, γιατί έχετε και μια φωτογραφία εδώ πέρα σε μια παραλία, στη δείξω, ναι, μετά. Ακόμα ρε φίλε, μπάνια κάνεις. Δεν μούλιασες, δεν παπουδιάσαν τα χέρια σου. Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε, για να το σώσουμε, η Αθήνα έχει τους δικούς τους νόμους και τους δικούς τους κανόνες. Ναι, με προς τα έξω βγάζει ένα δημοκρατικό πρόσωπο, αλλά όταν τα λένε μεταξύ τους οι Αθηναίοι γελάνε. Και γελάνε για όλους εμάς, τους οποίους μας θεωρούν υποτακτικούς. Άντε ρε. Δεύτερας και τρίτης διαλογής. Μπας κλάς που λέγαμε. Ακριβώς. Μπας κλάς τι θα πει. Δευτεράτζας. Δευτεράτζας. Ναι. Δευτεράτζας. Και ότι τα ψίχουλα τα οποία μας δίνουν. Μπράβο, θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Μπράβο. Μιλούσε προχθές με έναν Αθηναίο, γαμπρό μου. Ναι. Και όταν τον μίλησα, του λέω, ρε εσύ, του λέω, ένα μετρό 30 χρόνια, του λέω 8 χιλιόμετρα, δεν μπορούμε να το τελειώσουμε εδώ πέρα. Και μου λέει, εντάξει, εντάξει, δεν μπορείτε να το τελειώσετε, γιατί δεν το τελειώνετε. Είναι δυνατόν, μου λέει, 8 χιλιόμετρα μετρό 30 χρόνια. Οπα, οπα. Και περιμένεις, λέει, να σε λυπηθεί ο Αθηναίος. Τελειώνει όμως το Εύρο, θα το έχουμε, λέει, Γιώργο. Εντάξει. Ας το έχουμε. Άρα, να τι είναι ο Νοέμβριος. Θα βγει κανένα καινούργια με καινούργιοι τρόποι τώρα με τα μεταφοράς. Παλιό έγινε. Ακόμα δεν ξεκίνησε. Με το πιο σύγχρονο του κόσμου θα είναι, να μαζιλεύουν όλοι. Μαζιλεύουν, όλοι. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι ο Αθηναίος τη μοιρασιά την κάνει, ξέρεις, τη μοιρασιά της αρκούδας. Μοιρασιά της αρκούδας. Μοιρασιά της αρκούδας. Για πες. Κάναν ένα συνεταιρισμό μια φορά, τα πεις τώρα παραμύθι, είναι αυτό εσώπου μύθι. Ναι, όχι στη Δηλό, άλλη εδώ. Δεν γίνονται αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το συνεταιρισμό με τι είχε, μία αρκούδα, ναι, μία αλεπού, αχα, και ένας λαγός. Ωραία. Και πήρανε την απόφαση, όλη μέρα θα ψάχνουνε, θα μαζεύουνε τρόφιμα, θα τα φέρουν στο κοινό ταμείο της Δήλου και εκεί θα τα μοιράζουμε. Ωραία, ωραία. Ξεκινάνε να πούμε να μαζεύουν κάτι η αρκούδα, κάτι μπελίσια, κάτι ζαρκάδια, κάτι αυτά, μάζεψε να πούμε, τα πήρε. Ναι. Αλεπού, κάτι σκίουρους, κάτι κοτόπουλα, κάτι περιστέρια, κάτι αδειόγυνα. Μα, ο λαγός, κάτι καρότα, κάτι σέλινα, κάτι παντζάρια, κάτι κουνουπίδια. Κάτι χόρτα. Μάζεψε. Τα φέρανε, το κάνανε ένα τεράστιο λοφάκι από τρόφιμα. Ναι, ναι. Και λέει η αρκούδα, τώρα λέει να τα μοιράσουμε. Mm. Ποιος θα τα μοιράσει, λέει ο λαγός, θα μοιράσω εγώ. Βεβαίως θα το μοιράσει εσύ. Λέει δίκαιο όμως, λέγε, δίκαιο, δίκαιο. Ένα εγώ, ένα εσύ, ένα εσύ. Ένα εγώ, ένα εσύ, ένα εσύ. Ένα εγώ, έκανε μια θαυμάσια μοιρασιά ο λαγός. Ναι. Λέει αρκούδα, τα μοίρασε καλά, λέει, δεν είναι, λέει, δίκαια. Λέει πώς δεν είναι δίκαια, το βουτάει το λαγό, το τρώει. Λέει τη λαρέ που για μοίρασε τα εσύ, για λέει, που ναι, την ναι, κατάλαβε τη δουλειά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, εφτά, δέκα, εσύ, ένα εγώ. 1, 2, 3, 4, 5, 20 εσύ ένα εγώ, ναι. 1, 2, 3, 9 εσύ κανένα εγώ. Πώς σου φάνηκε η μοιρασιά, λέει, αυτή είναι η μοιρασιά. Αυτή τη μοιρασιά κάνουν στην Αθήνα. Τέτοι, ναι. Και αυτή τη μοιρασιά πιστεύουν ότι είναι και η δίκαια και η σωστή. Η ναι, μοιρασιά της αρκούδας. Όπως θέλω εγώ θα τα μοιράσω, ναι. Εκεί που λες, ναι, όταν νομίζεις ότι όλη αυτή την άβρα, όλη αυτή την προϊστορία, όλα αυτά τα τεκτενόμενα της Αθήνας μπορείς να τα ανατρέψεις. Αχα. Ή κορόιδο είσαι ή αγαθός. Ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο. Ξέρω
ότι εσείς οι πλούσιοι, εσείς οι μεγιστάνες, τα βουνά, τα οικονομικά βουνά, έχετε τη γνώμη ότι από τη στιγμή που έχω λεφτά είμαι και έξυπνος. Και αυτή τη στιγμή που έχω λεφτά και είμαι και έξυπνος, για ποιο λόγο να ρωτήσω? Έτσι που λέτε, κάλατε του κεφαλιού σας. Δεν ρωτάτε κανέναν. Πριν από καιρό σου τα είχα πει: πρόεδρε, πρόσεξε το Βιερίνια. Είναι κακό μάτι μέσα στην ομάδα. Είναι γουρσούζης. Θα την πληρώσεις. Τα πάρε Χρήστο ή δεν τα πάρε. Τα έλεγες Γιώργο. 50 εκατομμύρια τα χάσες. Και μυαλό δεν έβαλες. Ακόμα εκεί τον έχεις. Και για το θέμα θα πεις τώρα, τα λεφτά σου δίνεις, εσύ τα χάνεις, εσύ τα βγάζεις. Εν πάση περιπτώσει, κανένας δεν σου έλεγε τίποτα με αυτό το εφάρμοζες στην επιχείρησή σου. Όταν όμως τα εφαρμόζεις σε κάτι που δεν είναι δικό σου, κύριε πρόεδρε, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι δικό σου, τον ΠΑΟΚ τον διοικείς. Όπως η Ελλάδα δεν είναι του Μητσοτάκη. Εμείς τον ψηφίσαμε και αυτός ασκεί τη διοίκηση. Όπως και οι εκκλησίες δεν είναι των παπάδων, είναι των πιστών. Ο ΠΑΟΚ δεν ανήκει σε κανέναν. Ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό του. Αυτός λοιπόν που πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ είναι δικός του, θα πέφτει σε ατοπήματα και θα την πληρώνει. Ψηλά την έβγαλες και έχεις και τα λεφτά για να τα σιάζεις τα πράγματα. Μέχρι πότε όμως? Ακράτατονα. Εκεί το θέλησες, στο βάλει πάλι. Πάλι δεν σου την κάνει, να ξέρεις. Πάλι ο Λουτσέσκου δεν την κάνει. Για να αποφύγει την κρίνια του, θα το βάζει μέσα και θα την πληρώσει σε κανένα καλό αγώνα πάλι. Όπως την πλήρωσες με τη Μάλμε. Από εκεί και πέρα, μπάλιασε το στόμα μου να το λέω και να το ξαναλέω. Μυαλό δεν βάζεις, τι να σε κάνω. Αλλά ρε πρόεδρε, να νομίζεις ότι μπορείς να πας στην Αθήνα και να τη διοικήσεις, πλανάσε πλάνιν ικτράν. Πήρες αυτό το παιδάκι και το πήγες στην Αθήνα, τον έβαλες, πως είπε ο Χριστός στους μαθητές, σας στέλνω πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Το τέλος σας είναι προδιαγεγραμμένο. Θα την πληρώσετε. Πολλοί από εσάς, ο μόνος που την πλήρωσε είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής νομίζω, ο οποίος πέθανε. Όχι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, είπα, συγγνώμη. Ο Ιωάννης ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, ο μόνος ο οποίος δεν μαρτύρησε και πέθανε. Πού πέθανε, σε ποιο νησί πέθανε? Εδώ σε ένα νησί. Πάτμο. Στην Πάτμο. Στην Πάτμο. Σε βαθιά γεράματα έγραψε, ναι, το, ναι, 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 και το Ευαγγέλιο. Αποκάλυψη του Ευαγγέλιο. Την αποκάλυψη, αποκάλυψη. Πήρες τώρα τον Καγκατσάκη και το έστειλε στην Αθήνα μέσα στους λύκους αυτό το παιδάκι το άβγαλτο να διοικήσει τα τέρατα με τη δικιά σου την ευλογία και νομίζεις θα φέρεις είτε δικαιοσύνη είτε θα πάρεις και εσύ κανένα ψίγουλο παραπάνω. Πού? Στους λύκους. Άρε πρόεδρε, ρωτάει ο λύκος το πρόβατο άμα θέλει να το φάει. Του κάνει μια γαψιά ο λύκος και δεν ρωτάει κανέναν. Αυτό το παιδάκι που δεν έχει ιδέα που τον έχει στείλει, θα πεις έχει τον παπά του εκεί πέρα που είναι παλιός λύκος. Έχει, Γιώργο. Αυτό είναι καλό ή κακό? Την έχει. Ψίχουλο δηλώσεις Λουτσέσκου. Ορίστε. Πήγε Ρουμανία ο Λουτσέσκου και μόλις κατεβαίνει από το αεροπλάνο την πέσανε εκεί δημοσιογράφη. Αδερφέ, επειδή. Είναι έχουν σχέση με την Αθήνα. Θα πω αυτές που έχουν για Αθήνα. Διάλειμμα. Να πούμε μόνο αυτές που είναι για Αθήνα. Ποια? Α, σας πω μετά, εντάξει. Ναι, μισή ώρα θα κάνουμε, έχουμε μισή ημέρα. Όχι. Έχουμε άλλη μια μισή ώρα. Απλώς θέλω να πω και το ρωτάω και σε εσάς, φίλοι ακροατές,
είναι καλό ή κακό που έχει τον εμπειριότατο Βασίλη Γκαγκάτση πατέρα. Θα μπορέσει να το βοηθήσει, ναι ή όχι, που λέει και ο Ουάου στον άλλο του σταθμό. Και είμαστε και την ίδια ώρα. Ουάου, μια γαψιά θα σε κάνω. Λίμπερο είσαι. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Το ερώτημα είναι, πού μπορούν να μας στείλουν μηνύματα για το ερώτημα? Πού, τι, εκεί, πώς μας στέλνουν μηνύματα? Είπαμε FM, κενό, μήνυμα και μετά στο 54-222 το στείλουν. 54-222. Μπορεί να βοηθήσει. Εγώ λέω, τι λέω, θα το πω αμέσως το διάλειμμα, μετά το διάλειμμα. Έχουμε Λουτσέσκου στη Ρουμανία. Λουτσέσκου και ο λαός δεν συμφωνεί με αυτά που λες, ρε Γιώργο. Εδώ ο φίλος ο Πολυχρόνης λέει, καλησπέρα. Αυτοί που ζουν, λέει, στην πρωτεύουσα της χώρας έχουν μπερδέψει την εποχή του Περικλή με το σήμερα, λέει. Σιγά την πόλη, εκτός από τα αρχαία, λέει. Πλάκα και μοναστηράκι, μια σημεντούπολη είναι με μεγαλύτερο δέντρο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ναι, όμως 10 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο πάνε να δουν αυτά που τόσο υποτιμητικά τα λες εσύ. Εγώ δεν λέω ότι η Αθήνα γενικά σαν Αθήνα πας και σε μαγεύει όπως σε μάγευε η μπαρμάρινη Αθήνα του Περικλή. Εγώ μιλάω για το κέντρο, το Σύνταγμα, το Κολονάκι, τον Παρθενώνα, κάτω τη Γλυφάδα, τα ωραία τα μέρη, όπως και η Θεσσαλονίκη, το ξαναλέμε. Τι σχέση έχει η Αριστοτέλους και η παραλία και η Λεωφόρο Νίκης με την υπόλοιπη πόλη? Ναι, αλλά όταν θα έρθει ο τουρίστας δεν θα πάει στους αμπελόκηπους. Στην Αριστοτέλους θα πάει. Στις ξενοδοχιάρες θα πάει, στο Ιβάν του πρόεδρου σας στο ξενοδοχείο. Θα πάει στο Ηλέκτρα Παλάς. Θα βγει έξω, θα πάει στον Ιβό. Θα πιει τους καφέδες και τους φραπέδες του, να πούμε. Θα βγει να κάνει τη βόλτα του. Θα πάρει και το αμάξι του και θα πάει στη Χαλκιδική. Και όταν θα γυρίσει στη Βαρσοβία θα πει, πω πω μια ωραία πόλη, έτσι είμαι κι εγώ ωραίος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γαϊδουρόπολη είναι, Τσιμετόπουλη είναι. Ναι, αλλά έχει τις ομορφιές που έρχονται από όλο τον κόσμο να τις δούνε. Εδώ σε σένα ρε Έρμε, τι να έρθουνε να δούνε? Έχεις αυτό το θαύμα της αρχιτεκτονικής στη Ροτόντα, 1700 χρόνια ναό, και τον έχεις κρυμμένο και έχεις το Λευκό Πύργο, τη φυλακή την τουρκική σαν έβλημα της Θεσσαλονίκης. Βλάχο! Η μόνη πόλη που έχει δυο φυλακές, να πούμε, σαν παρουσία, το Επταπύριο και το Λευκό τον Πύργο. Πήγε στο Αλκαζάρι να το δεις 30 χρόνια πριν από το μετρό ξεκίνησε. Που είναι ναός μουσουλμανικός, οθωμανικός. Με κύωνες μέσα από κλεμμένες από το ναό της Αφροδίτης. Και το έχεις τσοντάδικο. Ρε κακόμοιρε, παπά, παπά. Ορίστε με. Λοιπόν, Λουτσέσκου πήγε Ρουμανία, λοιπόν. Εκμεταλλευόμενος. Εσύ τώρα και εσύ να πάρει άδεια και να πα στη Ρουμανία. Πού ρε, να πα, σπίτι θα πα, Γιώργο, πού σπίτι, θα πα τώρα. Στη Ρουμανία. Βέβαια, από εκεί είναι ο άνθρωπο. Ναι. Πού να πάει, τι θε να πάει. Δεν είναι άσχημη η Ρουμανία, να ξέρει. Μια χαρά είναι. Έχει αρχοντική. Κάτι. Λέω, το Βουκουρέστι είναι αρχοντική πόλη. Έχω πάει. Λε και είναι στο Παρίσι, λε και είσαι. Έχω μείνει στο. Έχει στην πλατεία του εκεί πέρα ένα. Στο Ατενέ Παλά. Υπήρχε. Στην εποχή μου υπήρχαν και τα Βίπερ. Διάβαζες Βίπερ? Όχι τα Νόρα. Ναι, Βίπερ ξέρεις θα πει. Τι θα πει, παιδί μου? Βιβλία περιπτέρου. Αυτή είναι η. Ναι, άντε, δεν το ήξερα. Αυτό ήταν όμως ένα Βίπερ. Κανείς. Βιβλία περιπτέρου. Βίπερ. Ναι. Ελληνική λέξη είναι, μισοτά. Δεν είναι, είναι άμα δεν έχει τελεία. Βίπερ. Είναι Βίπερ. Βιβλία περιπτέρου, έτσι. Ναι. Άρα είναι ελληνικό το. Βέβαια, δεν ναι. Μπορεί ο Άγγλος να το γράψει. Τα Νόρα είναι για τις γυναίκες, τα αισθηματικά. Είχαν και κανονικά, κανονικές εκδόσεις στη βιβλία που βγάζει. Εγώ διάβαζα πολύ Ζεράρ Ντεβιλιέ. Ω, φίλε, σούπερ είναι αυτό. Μάλκο Λίκε. Ήταν ο ήρωάς μου. Και ταινίες έχουν γίνει έργα του, φίλε. Δεν μπόρεσα να το βγάλει καλά. Δεν μπόρεσε. Πήγα την είδα. Ένα αυτό. Και κάπου είχε ένας Ρώσος. Κατάσκοπος έχει κλέψει την Αλεξάνδρα την ερωμένη του, την οποία την πηγαίνει για τη Ρωσία και περνάει από Βουκουρέστη.
Και εκεί πέρα μένει, το κυνηγάει ο Μάλκο να του πάρει πίσω την Αλεξάνδρα και μένει στο Ατανέ Παλάς. Και πάω στο Ατανέ Παλάς, ναι, μαζί με ένα φίλο μου, το Σάκη το Σαμαρά. Ο φίλος μου Σάκη, η Ευγενία Σαμαρά, μια ηθοποιός. Μπράβο, τώρα, ναι, ναι, και παρουσιάστηκε και τα πάντα. Είναι σώπα, ρε. Κόρη του, βέβαια, εδώ, Σαλονικό. Πολύ επιτυχία η Ευγενία τα τελευταία χρόνια. Διαμάντη, ρε. Είχε από τους Αμάν ήταν εκεί πέρα, στο Άρα Διαρβίλα. Ναι, την έβγαζαν εκεί πέρα. Μπράβο, ναι, για ομορφιά μόνο. Ναι, 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 ναι. Αλλά το κορίτσι είχε. Ηθοποιός τώρα είναι, πες εσύ. Και τη μανούλα τη στιγμή. Τηλεπαιχνίδι παρουσιάζει. Πώς τη λέγανε, Αναστασία, η Ντασούλα. Πολύ όμορφη και η μητέρα της. Ο Σάκης ο Σαμάρας, ο οποίος πέθανε ξαφνικά. Θεός χωρέστονα. Πολύ λαβεντόπεδο. Πολύ ωραίος τύπος. Οι δυο μας πήγαμε. Ναι. Πήγαμε με τη Μερκούρ Μπουκουρές τότε. Μάλιστα. Μια σύμβαση και τους στέλαμε πορτοκάλια. Α. Και στο τελευταίο ταξίδι, το τελευταίο φορτίο που στείλαμε, ναι, μπήκαμε στο φορτηγό. Το φορτηγό ήταν του Νίκου του Ζελομοσίδη. Ο Νίκος είχε. Σκαρφάλωσε και πήγες μαζί. Ναι, σκαρφάλωσα. Πήγαμε μαζί. Το κρατήσαμε 15 μέρες εκεί πέρα. Δεν το γυρίζαμε το φορτηγό. Μια μεγάλη ιστορία. Και μείναμε με το Σάκη στο Ατανέ Παλάς. Όπου είχαμε το βιβλίο. Ναι. Του Ζεράρ. Και βρίσκαν τα κτίρια. Όπως έγινε μέσα κάτω το μπαρ, αυτό που είχε το καμπαρέ κάτω. Ναι. Ακόμα και το πρόγραμμα ήταν ίδιο με αυτό που έλεγε ο Ζεράρ. Τέλος πάντων, έχω καλές αναμνήσεις. Από τη Ρουμανία έκανα και στην Τιμισουάρα. Έκανα. Το 93 πήγα. Μετά την Επανάσταση, εκεί φάγανε τον Τσαουσέσκο και το συλλάβανε. Έχασα 6 μήνες. Είναι ωραίοι άνθρωποι οι Ρουμάνοι. Μάλιστα. Και αυτό που λένε μερικοί βλαχορούμπανε και αυτά το Λουτσέσκου και ξέρω εγώ τι, δεν έχει καμία σχέση με τους Σλάβους. Πρώτα δεν είναι Σλάβοι οι Ρουμάνοι. Η γλώσσα τους λατινική είναι, ρε παιδί. Δεν μπόρεσα, ρε φίλε, να μάθω μια κουβέντα να πούμε. Στα λατινικά βάζει. Βλάχικα. Οι βλάχοι μιλάνε, συνονούνται με τους Ρουμάνους. Ναι. Ναι, μοιάζουν πάρα κάτι, πολύ. Ναι. Να δεις τι έμαθα, μια κουβέντα αυτή, ένα τι κάνει. Τσεφάτ! Τσεφάτ. Σίσκο Χούμπα Βό θα πει χρόνια πολλά. Αυτά τα δύο έμαθα. Τέλος πάντων, πάμε στο. Πάμε στο Λουτσέσκο, ο οποίος πήγε λοιπόν στο Βουκουρέστι, δεν προλαβαίνει να κατέβει το αεροπλάνο. Να τα μικρόφωνα εκεί πέρα, χαμό στο αεροδρόμιο. Όλοι οι ρεπόρτερ πήγαν να τον προϋπαντήσουν εκεί πέρα, να τον καλωσορίσουν. Πουλάει μούρι, ξέρει κουφάλα. Καλά κάνει. Και βέβαια, λέω εγώ τώρα, μικρόφωνα είδε, σου λέει κάτσε να κάνω και καμιά δήλωση. Να τους τα πούμε εδώ πέρα χήμα. Δώσ' το μικρόφωνο του Λουτσέσκου, πάρ' του την ψυχή, ρε. Ναι, 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 ναι. Ξεκινάει λοιπόν τις δηλώσεις και αναφέρει ο προπονητής του ΠΑΟ. Ήτανε, λέει, μια εξαιρετική χρονιά αυτή που ολοκληρώθηκε και τελείωσε πάρα πάρα πολύ όμορφα για εμάς. Βέβαια. Αλλά να ξέρετε, το μάτς που κερδίσαμε με τον Άρη, ναι, ήταν ένα μάτς που παίξαμε κόντρα στους διαιτητές. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Γιατί κάποιοι έχουν συμφέροντα να μας σταματήσουν, να μας μπλοκάρουν. Εμείς προσπαθούμε να παίξουμε στο γήπεδο, να τα δώσουμε όλα εκεί. Άλλοτε το κάνουμε καλά, άλλοτε λιγότερο καλά. Και είναι σημαντικό να έχουμε συνολική αγωνιστικότητα. Πετάγονται οι δημοσιογράφοι. Πες μου μισό λεπτό. Ναι. Πες μου που έχει άδικο ρε ο άνθρωπος. Γιατί με τον Άρη. Ναι. Εντάξει, όχι ότι έγινε και μια χοντροσφαγή. Αλλά πρώτα απ' όλα το Μιχαηλίδη που τα πήρε. Τα σφυρίγματα ο Άρης. Τα πήρε. Τα πήρε με το παραπάνω τώρα, μην τρελαίνεσαι. Πετάγονται εκεί πέρα που τα λέει αυτά οι δημοσιογράφοι και το λένε αυτό συμβαίνει γιατί ο ΠΑΟΚ λέει δεν είναι ομάδα της Αθήνας. Ναι, βέβαια. Και συνεχίζει ο Λουτσέσκου. Δώσ' τώρα. Ίσως λέει αυτό να είναι, δεν ξέρω λέει γιατί συμβαίνει. Αυτή είναι όμως η ιστορία του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης και όχι της Αθήνας. Η Αθήνα είχε πάντα πλεονέκτημα από όλες τις απόψεις έναντι της Θεσσαλονίκης. Του λένε τότε, εσύ τα λες όμως ανοιχτά, του λέει, δεν μασάς. Όχι. Που κάνουμε. Και λέει αυτός, εγώ λέει συνεχίζω να πυροβολώ. Τουλάχιστον λέει μιλώντας, συζητώντας και εξηγώντας τι συμβαίνει και βγάζοντας συμπεράσματα. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει, δέχεται και σίγουρα αυτό δεν βολεύει τους άλλους που είναι από την άλλη πλευρά. Μου επιτίθενται προσωπικά πάρα πολύ. Να το κάνουνε, λέει, δεν με πειράζει αυτό, αλλά δεν έχουν επιχειρήματα για αυτά που λέω. Γιατί εγώ λέω μόνο την αλήθεια και μόνο αυτό που βλέπω μέσα στο γήπεδο. Και συνεχίζει. Μας έχει κλάπει ένα πρωτάθλημα με έναν απίστευτο τρόπο και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι μια ομάδα την οποία την κλέβουνε. Είμαστε ευάλωτοι απέναντι στην διαιτησία. Η ομάδα λέει δεν είναι από την Αθήνα. Πρέπει να έχουμε νοοτροπία τρεις φορές πιο δυνατή από τις άλλες ομάδες, γιατί πρέπει να παλέψουμε και με τους διαιτητές.
Αυτά είπε. Όχι. Και άλλα. Συνεχίζει. Ρίχτα. Πάμε και σε Ευρώπη τώρα. Έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουμε, λέει, να παίξουμε 8 παιχνίδια, λέει, με διαφορετικούς αντιπάλους. Κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη χρονιά, λέει, αυτού του νέου φορμάτ και δεν μπορούν να γίνουν υπολογισμοί. Θα πάμε, λέει, παιχνίδι με παιχνίδι και θα δούμε. Μέχρι τον αγώνα, λέει, με τη Στεάουα. Γιατί. Ναι, θα παίξει ο Πάου και με τη. Ναι, ναι. Συγγνώμη, μέχρι με την αγώνα με τη Στεάουα έχουμε να παίξουμε, λέει, με τη Γαλατά Σεράι. Και πριν από αυτό όμως έχουμε και παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Γιατί αμέσως μετά τη διακοπή παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Για μένα πάντως, λέει, το πιο σημαντικό είναι τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι τώρα με τον Παναθηναϊκό και όχι, λέει, σε ένα μήνα μετά με τη Στεάουα. Για την ώρα πάντως δεν έχω να πω κάτι για το παιχνίδι ή τουλάχιστον κάτι ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε γι' αυτό όταν θα έρθει η ώρα του, τους λέει, για τη Στεάουα. Εγώ ασχολούμαι με τον Παναθηναϊκό, τους λέει τώρα. Το επόμενο παιχνίδι δεν με ενδιαφέρον. Νομίζω. Τελειώσαμε. Έχει κι άλλα. Όχι, εδώ είσαι. Εδώ είμαι. Νομίζω εμπεριστατωμένα τα έδειξε ο Ρασβανάκος. Μια χαρά τα είπε πάλι. Την αλήθεια είπε και όποιος από εμάς αμφισβητεί αυτά που είπε ή τον κακίζει γιατί τα λέει, νομίζω ότι δεν είναι δίκαιος. Εγώ μόνο θέλω να το διορθώσω κάτι. Για να του πω, Ρασβανάκο, δεν σου κλέψανε ένα πρωτάθλημα. 3-4 κλέψανε. Γιατί το πρωτάθλημα το δικαιούταν ο ΠΑΟΚ όταν δεν ήσουν εσύ. Ήταν ο άλλος, ο, πώς το λέγανε τον Πορτογάλο, που έφυγε πίσω. Φερέιρα. Ο Φερέιρα. Στο θέμα της πολυδιοκτησίας, όπου ο πρωτοπόρος τότε με 4-5 βαθμούς ΠΑΟΚ, με την πολυδιοκτησία και όλα αυτά που γίνανε, έχασε τη συγκέντρωσή του. Και τελευταία αγωνιστική έχασε από τον Ολυμπιακό συνέδριο του και έχασε το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα είναι που όταν κλείσανε τους παίκτες του πιανού, ήταν μια ομάδα της Κρήτης. Τους κλείσανε στα αποδυτήρια και τους κουπανίσανε. Εργοτέλη, δεν δείξανε κάμερες τίποτε, δεν λειτουργούσαν. Φτάκε, δεν λειτουργούσαν οι κάμερες που έπρεπε να μηδενιστεί για να πέσει στη Β' Εθνική. Δεύτερος βγήκε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά. Και μια χρονιά που σταματήσανε το πούλμα και τους πλακώνανε τους ποδοσφαιριστές στον δρόμο και εκεί έπρεπε να μην ταινιστεί. 3 είναι τα πρωταθλήματα και ένα το δικό σου 4. Τα ξεχνάς αυτά, Λουτσεσκάκου μου. Αυτός μιλάει για αυτά που είναι παρόντες. Αυτός μιλάει για τα δικά του, ναι, ναι. Αλλά και εγώ άμα θα κάτσω να πω το πόσα κλέψανε τη δεκαετία του 70. Άσε, κάτσουμε. Γιώργο, νυχτώσαμε. Έλα. Νυχτώσαμε, μα δεν νυχτώσαμε, όπως λες και εσύ. Και πολύ σωστά τα λες. Θέλουμε, λοιπόν, για να το ξαναπάρουμε από την αρχή για να μην το χάσουμε, να πω στον πρόεδρό μου, τον κύριο Ιβάν, που καμιά φορά πιστεύοντας ότι οι αποφάσεις που παίρνει είναι γενικές και ότι συμφωνεί και ο κόσμος μαζί του, τις παίρνει όμως μόνος του χωρίς να ρωτάει κανέναν, γιατί ενδεχομένως κακός για μένα, αλλά εάν το κάνει θα πρέπει να το διορθώσει. Να πιστεύω ότι μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις χωρίς να ρωτάει και χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν και ειδικά στο λαό του ΠΑΟΚ που πρέπει να τους το εξηγεί για ποιο λόγο κάνει κάποιες ενέργειες. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ΠΑΟΚ είναι ο κόσμος του. Ο κόσμος του ανεβάζει και ο κόσμος του κατεβάζει όταν, αν θα χρειαστεί, τις διοικήσεις και τους ιδιοκτήτες. Αυτούς που έχουν αγορασμένες συμμετοχές. Ας μην ξεχνάμε κάτι, πρόεδρε, η Βάση Σαββίδη, τον ΠΑΟΚ τον πήρε χωρίς να δώσει μια δεκάρα. Ο Μαρινάκης για να πάρει τον Ολυμπιακό έδωσε 180 εκατομμύρια. Στον. Ποιος ήταν τότε, τον Κόκαλη. Στον Κόκαλη. 180. Και άλλα 100 τόσα ήταν τα χρέη. Εμείς τον πήραμε τον ΠΑΟΚ χωρίς να δώσουμε ένα ρούβλι. Θα πεις χρωστούς και κάτι, θα χρωστούς και κάτι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Σιγά να μην σε δίναμε και γεμάτο το ταμείο. Πήρες λοιπόν αυτό το παιδάκι και το στείλες μέσα στα λιοντάρια να κάτσει να τα κάνει, να τους βγάλει νόμους και να φτιάξει και να διορθώσει και να κατευθύνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και το έβαλες μέσα στα θεριά που λέγεται Μαρινάκης, ο Ηλιόπουλος, ο Τωρινός και ο Αλαφούζος. Και βγήκες μπροστά εσύ ότι εσύ διευθύνεις πλέον και κατευθύνεις την ΕΠΟ, τις αποφάσεις, ελέγχεις τη διατησία και είσαι το κουμάντο και ότι ο Ολυμπιακός ήρθε κοντά σου μόνο και μόνο
Γιατί θέλει την εύνοιά σου τώρα που πήρες όλες τις, τις διοικήσεις από τις αυτές που, που ψηφίζουν, πώς λένε, τις ενώσεις. Κούνια που σε κούλαγε, πρόεδρε. Ο Μαρινάκης κάνει κουμάντο. Και αν νομίζεις ότι τον Καγκατσέικο το κατευθύνεις και το εξουσιάζεις, το κατευθύνεις εσύ, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. 20 χρόνια ο κ. Μπαρμπαβασίλης ήταν ο δικηγόρος του Ολυμπιακού. Αυτός που έκανε τη δεύτερη παράγκα, η οποία έκανε μια χασπιά την παράγκα του Μητρόπουλου. Και σε ρωτάω, πρόεδρε, ποιος έμπλεξε με την Ξάνθη, μου λες, και τον Πανόπουλο και την Πολυοδοξησία? Με ποιανού προτροπή και συμβουλή πήγες εκεί? Ποιος έμπλεξε με τον Κούγια και τη Λάρισα και έδωσες τον Ουάρντα και έναν ακόμα και τον Κάτσε? Και μετά είδες το ευχαριστώ. Να ξέρεις κάτι, ότι υπάρχουν γραμμάτια ανεξόφλητα μεταξύ του Γκαγκατσέικου και του Ολυμπιακού. Και αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο στην ΕΠΟ, μη θα ρίσει ότι είσαι εσύ. Η ΕΠΟ είναι 100% του Κόκαλη και του παλαιότερα και του κυρίου Μαρινάκη τώρα. Μην το πάμε πιο πίσω-πίσω, γιατί μην το πάμε. Πολλά ονόματα. Μην το πάμε πιο πίσω. Και θα το δεις την πολιτική τώρα. Δέστε να, ήδη μέχρι τρία παιχνίδια έχει. Αυτοί που είναι ευνοημένοι είναι οι τρεις των Αθηνών. Γιατί αυτή την εντολή έχει δώσει το σύστημα, το αόρατο σύστημα που διοικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μην τολμήξετε να πειράξετε τις ομάδες των Αθηνών. Τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Είναι ντροπή αυτό που έγινε με τον Λεβαδιακό και την ΑΕΚ. Επιτρέπεται τέτοιο πέναλτι και δεν τους έχει κόψει το κεφάλι μέχρι στιγμής. Να σε διακόψω εδώ πέρα, Γιώργο, να σου πω ότι για το πέναλτι που λες τώρα, ναι, έβγαλε ο Στεφάν Λανουά, ο αρχιδιετής, το βιντεάκι που βγάζει τώρα, μάλιστα, κάθε εβδομάδα, και μας λέει ότι δεν ήταν πέναλτι. Ορίστε. Και με λέει επίσης ότι ήταν επιθετικό φάουλ του Μπάμπα και καλώς ακυρώθηκε τον γκολ του Μπάμπα. Μάλιστα. Ορίστε. Τα βλέπεις για τον Άρη, δεν έχω δει ακόμα, θα σου πω μετά τι είπε. Ναι, ναι, για συνέχεια. Δεν μπορώ τώρα, πρέπει να δω το βίντεο. Ωραία. Δεν ήταν πέναλτι, λέει, το αυτό με το, με το Λεβαδιακό. Που έπρεπε να έχει καρατομηθεί αυτή τη στιγμή, από χθες, από προχθές, από τη Δευτέρα. Ο διαιτητής, ποιος διαιτητής ήταν? Αυτός που ήταν. Αλλά και ο Βαρίστας. Ναι. Που δεν τον φώναξε. Είδες, δεν ήταν απέναντι και επιθετικό φάουλ καθαρό του Μπάμπα, λέει. Και επιθετικό φάουλ του Μπάμπα. Διότι για να δείξουν οι διαιτητές ότι δεν επηρεάζονται από τον Καγκάτσι, τις ψηλές θα τις φας όλες. Και μία ψηλή τη γλίτωσες προχθές. Δύο θα τη γλιτώσεις, τρεις θα σε φάνε στη λεπτομέρεια. Δεν γλιτώνεις. Γιατί αυτό που έστειλες είναι ένα παιδάκι άσχετο με τα συμβάντα στην Αθήνα, και όσες φορές τον έβγαλες μπροστά δεν νομίζω να σε έβγαλα προπρόσωπο. Τον θυμάμαι σε μια πραγματικά φρικτή συνέντευξη που είχε δώσει στο Open, όταν απείλησε ότι θα κόψει την Ελλάδα στα δύο και κάτι τέτοιες βλακίες, ή μια φορά που μίλησε απαξιωτικά για τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος, για το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, λες και ήταν, πίστευε ότι ήταν ο Ιβάν Σαββίδης ο ίδιος. Θα τον κάνουν μια χαψιά. Τι έπρεπε να κάνεις? Να τραβήξεις την ουρά σου απ' έξω, να κοιτάξεις, το έχω πει 100 φορές, ο χειρός σου στη Μακεδονία. Όποιος πήγε στην Αθήνα και δεν είναι Αθηναίος, τον κάνανε μια χαψιά. Πήρες το έθνος, το κλείσες. Και μόνο που ξέρει ο Αθηναίος ότι είναι δικό σου, δεν το παίρνει. Το κλείσες και έχασες 70-80 εκατομμύρια. Πήρες το Open, παρακμή,
Άμα το πάρει ο Μαρινάκης, γιατί τώρα μαθαίνω με Μιλιόπουλοι, Μαρινάκηδες, Αλαφούζοι το θέλουνε. Θα το δεις πως θα το κάνουνε. Δεν το ξέρεις το παιχνίδι στην Αθήνα. Η Βόρειο Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη είναι ο πύργος σου, είναι το κάστρο σου, είναι οι άνθρωποι σου. Εδώ έπρεπε να μείνεις, εδώ να επενδύσεις και από εδώ να κατευθύνεις τις στρατιές σου. Όσο πας εκεί πέρα μέσα θα σε κάνουμε μια γαψιά. Και να σου πω κάτι, αυτός που θα την πληρώσει, ο ΠΑΟΚ θα την πληρώσει στις λεπτομέρειες. Αυτός που θα φάει τη σφαγή μέχρι το κόκαλο θα είναι ο Άρης. Γιατί για τον Άρη φοβούνται. Μην μπει στην τετράδα και μην είναι ένας από αυτούς απ' έξω. Είδες προχθές τι έγινε. Βέβαια, όλοι είδαν. Τώρα τι λένε οι τηλεδικαστές και οι τέτοιοι. Τίποτα. Είναι μια άλλη ιστορία. Τι είπαν αυτοί. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Όλα καλά. Καλώς το ακύρωσε το γκολ. Μια χαρά. Και το πέναλτι δεν ήταν πέναλτι. Όχι. Μάλιστα. Άντε συνεννοήσου. Λέω λοιπόν ότι κατά τη γνώμη μου καλός, κακός, πολύ κακός, κάθεσε και ασχολείσαι με πράγματα που δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Το ότι πήρες ένα δικό σου παράγοντα που εν πάση περιπτώσει σου έκανε μια κάποια δουλειά στα γραφεία και το κατέβαζες στην Αθήνα, μόνο άλοθη δίνει σε όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται το μικρό και θα τον κάνουν υποχείριό τους και δεν θα πάρεις χαμπάρι. Τρίτη αγωνιστική και γίνονται τέρατα και σημεία στη διαιτησία και δεν μιλάει κανείς. Γιατί και οι τρεις ομάδες των Αθηνών μέχρι τώρα και οι τρεις έχουν πάρει σφυρίγματα. Ήδη έπρεπε να είναι κάποιους βαθμούς πίσω και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και αυτός που την έχει πληρώσει μέχρι τώρα, αλλά ευτυχώς δεν μπόρεσε και το γύρισε το παιχνίδι, είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Δε Άρης και με τον Ατρόμητο νομίζω. Το πέναλτι, ναι, εντάξει. Είχε και. Εντάξει, αλλά. Δύο βαθμοί. Και δύο προχθές τέσσερις. Για κάτσε, ρε φίλε. Ο Έρμος ο Χάρη και θα φωνάζει και θα κυνηγάει τον ΠΑΟΚ. Ενώ από πίσω είναι ο Γίγαντας. Ο Κρατεός. Το βουνό. Ο αρχηγός, ο πρόεδρος των Ελλήνων εφοπλιστών. Η άλλη νυφίτσα, πραγματική νυφίτσα, ο Σιά, που λέγεται Αλαφούζος, που ό,τι πιάνει είδες πόσα προβλήματα έχει. Αν τη χώρα σου και δεν έπαιρε και τα σφυρίγματα θα ήταν έτοιμος να πέσει. Η Δε ΑΕΚ προχθές τη γλίτωσε από του Χάρου τα δόντια. Γιατί ήταν κόκκινη κάρτα εκείνο το πέναλτι. Θα έπαιζε με 10 παίκτες και αντεβγάλτα. Αυτά θέλω να σου πω, πρόεδρε μου. Και τώρα μια και δεν έχουμε και πρωτάθλημα, θα τα λέμε εκ του σύνεγες συχνότερα. Και αύριο όμως μέρα είναι. Πάμε στο διάλειμμα. Ανοίγουμε γραμμές. Θέλω και τη δική σας τη γνώμη. 2-31-0-2-87-3-8. Στέλιο Βλαχαδερό. Από πού να τα ακούσεις αυτά? Από τους τσομπάνιδες που έκανες παρέα. Ευτυχώς που τα πούλησε τα πρόβατα όλα. Ναι, ναι. Και έκανε καλές τοποθετήσεις. Μας θα πεις μετά αυτά. Θα στα πω μετά. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι και φίλοι της εκπομπής. Ένας απλός παρατηρητής με το Χρήστο Κιώση και το Γιώργο Συρίγο. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και μόλις ξεκινάμε το μαραθώνιο της δεύτερης ώρας. Ανοίγουμε και γραμμές 2-31-0-287-38. Δεν βλέπω κίνηση. Σήμερα έχουμε, είναι και μια τρεις του μηνός έχουμε σήμερα. Τρεις του μηνός βέβαια. Τι έχουμε? Τι να έχουμε δηλαδή? Πασόκ, ρε φίλε. Έχει 7,5 ώρα εκδήλωση, Ζάπιο, τι? Αυτά, ιστορίες. Τι θα κάνουνε? 50 χρόνια, ρε φίλε. 50 χρόνια. 74-2024, χαμός. Τι γινότανε τότε, ρε φίλε? Η πρώτη που βγήκα τότε, οι Πασοξίδες ήταν. Την πρώτη φορά στις εκλογές είχε πάρει 12,5%.
Το ναι, στο 25 πρέπει να πήγε μετά. Τη δεύτερη φορά. Ναι, κάπου εκεί, 25 και πήγε 48. Και μετά 48, ναι. Οι πρώτοι βουλευτές που είχε βγάλει. Όλοι μου στα καλύδες. Πόπο, τους έβλεπες, ρε φίλε. Όλοι μου στα καλύδες. Αλλά ήταν ένας και ένας. Χαραλαμπόπουλος, θυμάσαι. Χαραλαμπόπουλος, γεννηματάς. Θυμάσαι τη φωνή του αυτού. Χαραλαμπόπουλος. Δεν έλεγε πολλά. Ήταν σοβαρός. Ναι, ναι. Ο Χαραλαμπόπουλος. Και ήταν και μούρη και τίμιος. Ο γεννηματάς ήταν. Ναι. Ο Αλευράς ήταν. Πρόεδρος Βουλής. Μελίνα Μερκούρη. Ναι, βέβαια. Αμαλία Φλέμινγκ. Αμαλία Φλέμινγκ, σωστά. Τσογατζόπουλος. Ναι. Ένας και ένας. Οι πρώτοι που βγήκανε. Το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Γιαννόπουλο, δεν θυμάσαι. Γιαννόπουλος, εξαιρετικός. Το Γιαννόπουλο τον έκανε. Και Αρσένη είχε από την αρχή. Αρσένη, βέβαια. Όχι, δεν ήταν ο Αρσένης από την αρχή. Δεν ήταν από την αρχή. Όχι. Ο Γεράσιμος. Τον έφερε από την Αμερική. Ποιο είχε τα οικονομικά τότε. Οικονομικά. Ναι, ποιον είχε. Ούτε ο Τζοβόλα ήταν. Όχι. Μετά ήρθε και ο Τζοβόλας. Μετά ήρθε. Ποιος ήταν. Η πρώτη δωδεκάδα. Που βγήκαν ήταν ένας και ένας. Και ήταν και καθαρά παιδιά, τίμοι. Αυτοί ήταν. Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, θυμάσαι. Μαγκάκης Πεσματζόγλου. Περιβάκης μετά. Αυτοί οι δύο, Μαγκάκης Πεσματζόγλου, κάνανε το Κωδισό. Ναι. Φύγαμε το Πασό και κάνανε το Κωδισό. Κωδισό ΚΑΕ, το κόμμα Σουλαέ. Φίλε. Και τα ταμεία γεμάτα. Και πήραν και μοιράζανε, ρε μεγάλε. Τότε είχα τα πακέτα Ντελόρ που λέγαμε και τα λοιπά. Ναι, τα μοιράζανε. Έφαγε ο Κουσμάκης ψωμάκι γλυκό. Τα πολλά τα φάγανε με μεγιστάνες, όπως γίνεται πάντα. Αλλά έφαγε και ο κόσμος. Έφαγε. Δεν του κλέβουμε το δίκιο. 2-31-0-2-87 και 3-8. Πάμε στην πρώτη γραμμή, Χριστάρα. Καλημέρα σας, κύριε μου. Καλημέρα, κύριε Γιώργο, εδώ μετεωρολόγος. Πού είσαι, ρε μεγάλε, και σε χάσαμε. Σε είδα και τη φωτογραφία σου. Να τρως χάλια έγινε, αδυνάτησε. Δεν είμαι ένα κούκλο. Κούκλο, δεν θα πει τίποτα. Λοιπόν, για κοιτάξτε λέγε. Τώρα, σήμερα είμαι λίγο κουρασμένος γιατί... Είδες κανένα όνειρο ότι έσκαβες και σηκώθηκες σκοτωμένος από την κούραση. Όχι. Γιατί είσαι εκεί στη σαμπρέλα που σε είδα να πούμε μες στη θάλασσα, δεν σε είδε για κουρασμένο. Από τρακτέρι είναι αυτή. Γελάζει κουφάλα. Δεν μπορώ, κύριε Γιώργο, δηλαδή μου λείψατε πάρα πολύ. Εγώ το καλοκαίρι δεν είχα ιδέα τι κάνατε ραδιόφωνο. Πραγματικά, αν το ήξερα. Μα καλά, αυτός ο λίπερος στο Facebook, γιατί δεν πήγατε σηκώνει να ενημερώνομαστε, δηλαδή. Κύριε Ζαγόρα, θα σας επιπλήξω. Θα σας επιπλήξω, κύριε Ζαγόρα. Επιπλήξω ήταν. Και τον Παπαδομπανολάκη, τη Σιγάνο Παπαδιά που βγάζει τον Μποπότο απ' έξω συνέχεια. Και τα ακούει ο Ζαγόρας. Λοιπόν, σε έχω πει το Ρασμάν του Λουτσέσκου, δεν θα το φοβάσαι, γιατί είναι Ρουμανόβλαχος. Το έχω πει πολλές φορές. Μάλιστα. Αυτό. Και επειδή εγώ είμαι βλάχος, ξέρω, καταλαβαίνω τι είναι ο Ρουμανόβλαχος. Άστο, πώς με έχεις πει, είδες βλάχος, είδε πρώτος. Εσύ είδε πρώτος. Ένα μπράβο, τελείως. Λοιπόν, παιδιά, κλείνω τώρα γιατί είμαι δύο, δεν είμαι σε φόρμα, έτσι ήθελα να πάρω τηλέφωνο. Καλά είμαι έκανες. Γιατί μου μπήκε απότομο λίγο αυτό το, δηλαδή η μετάβαση αυτή από τις διακοπές στο χώρο εργασίας, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Οπότε εγώ θέλω και εγώ τον χρόνο μου να κατάλαβες. Να σιάξεις, να πάρεις τα μπόσκα. Και μόλις σιάξεις, ο καιρός πώς θα έχουμε καμιά αλλαγή. Εύχομαι να μας κάνει Σεπτέμβριος κανένα καύσωνα τώρα γιατί καήκαμε. Ρε φίλε, τι ζέστη ήταν αυτή φέτος. Από το Μάιο κάψονες, ρε φίλε. Υπέφερα. Δεν πήγες λιτόχωρο. Δεν πήγα λιτόχωρο γιατί η μικρή μου η κόρη
ήταν στις μέρες της να γεννήσει. Και η μάνα την είχε από κοντά. Πού να φύγει. Και τώρα θα γεννήσει. Αύριο θα το αγέννησε. Πού να φύγουμε. Δίπλα από το μωρό τώρα και τα λοιπά. Και την πλέρωσα και έμεινε εδώ, φίλε μου. Την πλέρωσες και εσύ και έμενε εδώ όλο το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι δεν θα πει τίποτα. Βέλαξα. Τι να κάνεις, αλλά άξιζε τον κόπο. Αυτό. Άξιζε τον κόπο. Έτσι ακριβώς. Άντε, έγινες και παππούς. Έγινε. Καλό εγγόνι πρώτο. Πρώτο. Άντε, μεγάλε, είσαι τεράστιος. Ευχαριστώ πολύ. Το τέμ της πόλης, θα το λέω συνέχεια αυτό. Το τέμ, πραγματικό το τέμ της πόλης. Τι να λέμε τώρα, να θυμηθώ με το Τίφανης εκεί ιστορίες. Το Τίφανης. Δεν μπορώ και να επαναλαμβάνουμε. Με τη γούνα. Ξέρεις τι έπαθα στο Τίφανης. Μου λέει η κόρη μου. Μου λέει μπαμπά, λέει ανοίγει το Τίφανης ξανά. Σώπα ρε παιδί μου, λέω. Α, πάμε. Και τη δεύτερη μέρα, Πέμπτη άνοιξε, πήγαμε Παρασκευή. Πάμε μέσα, ρε φίλε. Τίφανης απ' έξω, ξέρω εγώ τι, συγκινημένος μπαίνω μέσα. Και έχει καμία σχέση με το παλιό το Τίφανης. Το έχουν γυρίσει στον κουρμέ. Μας φέρανε εκεί πέρα να πούμε να μην πω τι, με κάτι σαρδέλες ομές και κάτι μαρμελάδες δίπλα και ξύσμα από κέρατο βοδιού και κάτι αηδίες. Μας πήραν τα λεφτά, ακόμα τρέχω ρε μεγάλε. Ακριβό, και το ακριβό άντε να το ανταπεξέλθεις. Δεν έχει σχέση με το παλιό το Τίφανης. Άλλα φαγητά. Αλλάξα τώρα. Αλλάξαν τώρα, δεν τα κάνουν έτσι. Τώρα θέλει ο κόσμος. Τι το βγάζει Τίφανης ρε φίλε, και το στο ίδιο μέρος. Το Τίφανης είναι. Έξυπνος είναι γιατί κράτησε το όνομα. Το όνομα πουλούσε ας πούμε σουβλάκια ή πουλούσε πατσά. Δεν μπορείς δηλαδή αντί για πατσά να έχεις ας πούμε γκουρμέ φαγητά. Κοίταξε πατσά, τώρα είπες πατσά. Πατσά καλό, ξέρεις που τρώω. Πού ρε φίλε. Πατσά καλό τρώω στην Πότσαρη, απέναντι που ήταν τα άστρα, απέναντι. Μάλιστα. Εκεί τρώω καλό πατσά. Εμείς επειδή είναι και η γειτονιά, πάμε στο Τζαρουχά. Στο Τζαρουχά, εντάξει, ωραία, όλα καλά. Ωραία. Στην Κωνσταντινούπολη έτρωγα πατσά παλιότερα. Πού. Κωνσταντινούπολη, δεν το θυμάσαι. Εγνατία με Αγία Σοφίας γωνία. Επί Εγνατίας ήτανε. Επί της Εγνατίας, ναι, που ήταν το Ισόγειο, το μαγαζί. Ισόγειο, ναι. Το Κωνσταντινούπολη. Για πολλά. Εκεί είχε γυριστεί και ένα έργο με το Βέγκο. Κάτσε, δεν το λέγανε Αλκαζάρ. Όχι, ρε, τη δουλειά έχει το Αλκαζάρ. Είναι πολύ. Δηλαδή, όπως έρχεσαι από την έκθεση, ήταν το Κωνσταντινούπολη. Αγία Σοφίας με Εγνατία γωνία. Και απέναντι ήταν ένα ακόμα. Το Ηλίας, πώς το λέγανε. Εκείνο λέω, εκεί πήγαινα. Ο Ηλίας, εκείνα, αυτά τα δύο απέναντι ήταν. Σε τρίτη επιλογή ήταν ο Τσαρουχάς. Δεν μου λες, μήπως θυμάσαι, ήμουν εγώ πολύ μικρός τότε. Σε μιλάω τώρα, πρέπει να ήμουν τότε 85, πρέπει να ήταν. Μία δίσκο Λίντο. Ναι, βέβαια. Πού ήτανε. Η Λίντο ήταν σε ένα στενό κατεβαίνοντας στην Αγία Σοφία δεξιά, νομίζω. Δεξιά, μπράβο, ναι, καλά λες. Αγία Θεοδώρας λέγεται εκείνο το στενό. Ναι, είχε και καλοκαιρινή αυτή, νομίζω, εκεί προς το αεροδρόμιο. Ή προς την Καλαμαριά. Σαμάνθα λεγόταν αυτή προς το αεροδρόμιο. Η πρώτη που άνοιξε. Η πρώτη που άνοιξε έτσι, σαν αυτό ήταν. Το σποτ, το γέσκος την είχε κάνει. Ήταν ο Δάφνης και Χλόη κατεβαίνοντας που έγινε μετά η Πανόπτικουμ. Τι με βάζεις τώρα, πάμε στην άλλη γραμμή. Γεια σου μετεωρολόγια. Αυτό πρέπει να γίνει εκπομπή για αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Πρέπει να γίνει εκπομπή για αυτά τα πράγματα. Αυτές τις μέρες που δεν έχουμε ποδόσφαιρο, πάρε ένα τηλέφωνο να τα συζητήσουμε. Άντε, ρε παιδιά, γιατί δηλαδή, η ιστορία της πόλης να μαθαίνουν και οι άνθρωποι τι είναι. Στο κέντρο ήταν το Τίφανης, η σποτ, η πρώτη που άνοιξε. Ήταν το Τίφανης, ήταν ο Καλκάνας. Ναι, ο Καλκάνας. Καλκάνας, κατεβαίνοντας στην Αγία Σοφία που ήταν η γωνία του Φλοκάκη, λίγο παρακάτω αριστερά. Ήταν ο Καλκάνας, μετά άνοιξε η Γκρίφινς.
του Κοσμίδη, το Αμέρικα του Ραπτάκη πάλι, το Σάμερ Τίφανης μέσα στην έκθεση. Θα τα πούμε μια άλλη φορά. Να είσαι καλά. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει εκπομπή για αυτό το θέμα. Οπωσδήποτε. Έγινε, νεαρέ μου. Πάμε παρακάτω στον επόμενο. Καλημέρα. Καλησπέρα, μόνο. Ναι. Γεια σας, εσείς είστε. Καλησπέρα, Γιώργο και Χρήστο. Γιώργη μου. Ναι. Όλη η σκέψη μου όλο το καλοκαίρι από εκεί που ήμουν, εκεί σε σένα ήταν. Αλλά τώρα με έκανε σοφό. Ευτυχώς για σένα δεν ήσουν εκεί. Ήταν λιτόχωρα, ρε Γιώργο, που τα πήραν όλα πυρκαγιά, όλα εκεί που τους διώχνανε, που εκενώνανε όλο τον οικισμό εκεί, πλάκες λιτοχώρου και ξέρω πότε εγώ. Πότε έγιναν εγώ αυτά, ρε φίλε? Τίποτε έγιναν, ρε Γιώργο. Από την άλλη τη φωτιά που έφτασε με ταξουργείο, Μόνια, εκεί, ναι. Άγιο, εκεί έφτασε, ξέρεις, μία φωτιά έφτασε εκεί. Ναι. Πάνω από την Πεντέλη, από εκεί κατέβηκε μέχρι Ομόνια, με ταξουργεία, αυτά, τέτοια. Στα καπάκια έγιναν εκεί στο λιτόχωρο. Δεν την πήρες καμπάρι? Δεν την πήρα, όχι, γιατί πολύ ήμουν πολύ... Μπάς πιστεύω, δεν έχω ιδέα. Και δεν το έδειξαν κιόλας. Δεν έδειξα. Και τι να δείξουνε. Είναι από αυτό που είπες, Γιώργο, προηγουμένως, ότι αν τα πάρει ο Μαρινάκης, το Όμπερ και ο Αλαφού, όλη τη μέρα άγια κυβέρνηση, άγια κυβέρνηση, άγια κυβέρνησή μας, άγια κυβέρνησή μας, άγια Παναθηναϊκή, άγια Ολυμπιακή, όποιος το πάρει αυτά. Ναι, έτσι παίζεται το παιχνίδι. Όχι ότι τώρα και το Όπερ πάλι δεν λέει όλη τη μέρα άγια κυβέρνηση, άγια κυβέρνηση. Απλώς λίγο το λέει, λίγο πιο ελαφριά, λίγο πιο χαλαρά. Αλλά έτσι, και αυτοί τα ίδια λένε. Αυτό το οποίο με φοβίζει, και με φοβίζει πραγματικά, είναι ότι 100% όλα τα κανάλια και τα ραδιόφωνα είναι όλα υπέρ της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν έχει στόμα η αντιπολίτευση. Βγήκε ένα γκάλωπ σήμερα, 22% το δίνει το Μητσοτάκη. Πού να το βρει, 21 τόσο, πού εσύ πιστεύεις ότι έχει τόσο? Δεν έχω ακούσει ένα να μου λέει ότι ψήφισε Νέα Δημοκρατία. 21% και 8 όλοι οι άλλοι, 8 άρια, 9 άρια, εδώ και ο Κούλης 21 και πάλι. Αν έχει 10-15 και αυτός, εκτός αν υπάρχουν εργείο ακόμη, τι να, καλά ότι είναι ακόμη βολεμένοι πολλοί από αυτό το καθεστώς 6 χρόνια, ότι είναι. Αλλά δεν ξέρω, παράξενο μου φαίνεται. Με τόσες ζημιές, με τόσα έτσι, με τόσα... Τέλος πάντων, και στα ευχάριστα, Γιώργο μου, δεν το βρώμησες. Ποιο να είσαι γερός, για το μωρό σας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά δεν κρύβονται. Έκανες παοξάκι, αγόρι ή κοριτσι? Κοριτσάκι, ναι. Κοριτσάκι, ναι. Ο μπαμπάς σου. Άκινε, ναι. Και η κόρη μου σκουλίκι. Αυτό, άντε βγάλτε. Θα το κάνει Αριανού, δεν γλιτώνει. Το χειρότερο είναι ότι θα βγάλει Νέο Δημοκρατάκι. Ναι, αυτό είναι τώρα. Μα όχι, δύσκολα. Και να έρθουμε, Γιώργο μου, λίγο στα ποδοσφαιρικά. Πάμε. Εντάξει, τώρα πάλι ζήσαμε πάλι. Ένα από αυτά, εσύ είσαι λίγο πιο μεγάλος από εμάς. Εμείς πάμε στα 60, εσύ είσαι λίγο... 59. Τα πάτσι, 59, εντάξει, ναι, ωραία. Κάνε τα ίδια, ρε, και ο πρώτος αγωνιστικές. Πέρσι τα βλέπαμε με τον Πανσεραϊκό που έπαιζε μέσα στον Ολυμπιακό, μέσα στην ΑΕΚ, πώς τον τρώμε. Πρόπερσι η Τρίπολη, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Αντί να τους έχεις όλους αυτούς 4 πόντους, 5 πόντους πίσω, και βγήκε και τους ξέπλυνε. Βγήκε ο αρχιδιαιτητής αυτός και τους ξέπλυνε, έτσι, ναι, κανονικά. Ναι. Έναντι εκεί δεν υπάρχει, εκεί έτσι, εκεί offside, εκεί κανονικό, εκεί δεν έπρεπε, εκεί... Ρε, καθίστε καλά, ρε Γιώργο, και είπες τώρα και για το Μάικη, μην το παίρνεις βάρντα τόσο χοντρά, ρε Γιώργο. Τι να τον κάνω, ρε φίλε, τι να τον κάνω, τι δουλειά έχει πήγε εκεί? Πήγε και ο γραμμένος ο Βαγγέλης και αυτός μορφωμένος άνθρωπος. Βέβαια τώρα. Μπορεί εκεί πέρα μέσα σε αυτή την ανισορροπία και τη βρωμιά που υπάρχει, πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα, τι να κάνει, τον κάνει μια γάτσια το παιδάκι αυτό. Τα τέρατα. Ας αφήναμε τον Αλαμάνο, τον Τριβέλα, το Σαρί, ποιους άλλους είχε εδώ πέρα, βαμμένοι Ολυμπιακοί, βαμμένοι Παναθηναϊκοί, ακόμη πιο βρώμα την είχες. Τώρα τουλάχιστον λες μπάς και... αλλά δεν μας άρεσε, Γιώργο.
Πού να μας ήσουνε. Πρώτα-πρώτα τώρα για, πρώτα για να βγάλει το ΠΑΟΞΥ ότι είναι εγώ εδώ του ΠΑΟΚ και τα λοιπά, θα βοηθάει τους άλλους και θα δικεί τον ΠΑΟΚ. Μόνο και μόνο για να μην το λένε ότι είναι με τον ΠΑΟΚ και βοηθάει τον ΠΑΟΚ επειδή είναι του Ιβάν Σαββίδη και τα λοιπά. Δεν έπρεπε να ασχοληθεί καθόλου ο Ιβάν με αυτά. Κοίταξε εδώ και πέρα τα κιάσους εκεί τους τρεις. Μα σε παίζουν που σε παίζουν τώρα 60-40, 65, θα σε παίζανε 80-20. Ναι, εντάξει. Ούτε τίποτα. Δυστυχώς ο κράτος είναι εδώ. Μαρινάκι δεν τώρα έπιασε στο σώμα σου, αλλά ακούς για αυτά. Αυτοί δεν εξουσιάζουν. Πού να γλιτώσεις. Τέλος πάντων. Ναι, τώρα πού να γλιτώσεις. Αυτό ακριβώς. Έγινε και εργό μου. Να σε καλά. Να γέρισε το μωρό σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά και εσύ ό,τι ποθείς. Αν έχεις παιδιά, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία να γίνεσαι παππούς και να έχεις εγγόνι. Μου το φέρανε χθες στο σπίτι, το είχα. Έλειωσες. Πάμε στις γραμμές. 2-31-0-287-38. Πάμε στον επόμενο κύριο. Η κυρία. Ορίστε. Ορίστε, χαρά μου. Όπως λένε και οι Πελοποννήσιοι. Η Πελοποννήσιοι, πού είσαι κορώνα μου. Πού είσαι ρε τέρας. Επειδή κάνετε λίγο περί ανέμων και υδάτων εκπομπή, πήρα και εγώ να σε ευχηθώ και τον κορνάκι σου. Ευχαριστώ πολύ. Και να σου θυμίσω και ένα πολύ γρήγορο story. Αν θυμάσαι το ηχητικό που έχει ακόμα και τώρα κυκλοφορεί με τον Κουφαλιώτη και το θέσει με. Ναι, το έχουμε αυτό. Παπά, εγώ είμαι αποστολέας μηνύματος. Αποστολέας μηνύμα, δηλαδή. Εγώ το είχα στείλει το μήνυμα και σου είχα πει ρε εσύ Γιώργο μαζί με τον Κωστάκη τότε που κάνατε εκπομπή. Ναι. Και λέω εσύ Γιώργο έχω ένα θύση με από χθες δεν μπορώ να συνέλθω. Για δώσε μου καμιά συμβουλή. Ο Κουφαλιώτης. Αυτό ήταν το μήνυμα. Ναι, ναι, το βάλουμε. Με αυτό με τον Κουφαλιώτη. Έχει πλάκα. Να σε καλά. Να σε καλά. Και πάλι ρε τέρας αρχιπαπά. Για να με λες τέρας είσαι από τους πιο παλιούς ακροατές. Είμαι αρκετά παλιός. Παλιότερα υπέγραφα εγώ και αδερφός μου το φιλτράκι του Χίτα. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα του δώσεις χαιρετίσματα και τον αδερφό σου. Βεβαίως θα το δώσω, βεβαίως. Να σε καλά, για χαρά. Καλή πάμε στην παιδιά. Επόμενη. Αύριο θα βάλουμε, ξέρεις ποιο, ρε εσύ. Ποιο δικαιολογικό. Δεν μπορώ να βρω, ενώ το είχε στο ίντερνετ, ναι. Τη φάρισα με το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Το ψάξαμε, ναι, την προηγούμενη φορά. Πες το καλοκαίρι, το ψάχναμε. Πρέγα, δεν βρέθηκε αυτό. Γιατί κατέβηκε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ενώ ήταν εκεί πέρα και γινότανε. Ξέρετε, όχαβας. Καλά τώρα. Ήμουνα τότε στον Extra Sport. Ναι. Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Sport του Βόρα, mm-hmm. ίδιο το κτίριο. Και παίρνει ένας να βάλει μια αγγελία για το αυτοκίνητό του. Και γίνεται το λάθος. Και αντί να το δώσει. Σε εσένα. Μου το δώσε σε μένα. Λέγεται αυτό. Λέω μάλιστα. Πέστε μου. Και αρχίζει να πούμε. Και γίνεται ο χαβάς. Να το ξαναψάξουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ορίστε. Και θέλω και για αυτούς που χρωστάνε. Και αυτό είναι. Α, ναι, ναι. Δυνατό. Ορίστε, χαρά μου. Εγώ είμαι επόμενος. Εσείς κύριε μου. Καλημέρα, Αριστίδης. Γεια σου κύριε Αριστίδη. Να χαίρεσαι την εγγόνα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και εσύ ό,τι ποθείς. Τώρα έμαθες απέναντι από τα άστρα, θα πηγαίνεις στο Λάζαρο, που δεν τον ήξερες τόσα χρόνια, τον καλύτερο πατσά, θα πας και να φας νταμάρι από το Λάζαρο και να πεις τι είναι αυτό. Ο Λάζαρος πού βρίσκεται? Απέναντι από τα άστρα. Το παλιό το ξενυχτά. Αυτό που σε είπε. Μάλιστα. Λάζαρος λέει. Και τον Νταμάς, τι είναι τον Νταμάς που είπες? Νταμάρι. Νταμάρι. Τι είναι τον Νταμάρι? Θα πεις το άσπρο. Το άσπρο, να μην πω από πού είναι. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά θα φάζω στη μια. Λάζαρος είπες. Δεν έχεις πάει τέτοιο πατά. Λάζαρος, ναι, Λάζαρος λέγεται το μαγαζί. Παλιό μαγαζί είναι, ρε, γέρασες και δεν το ξέρεις. Άνθρωπος του κέντρου είμαι εγώ, ρε φίλε, δεν πήγαινα προς τα εκεί. Και εγώ ακροπολίτης είμαι, δεν είμαι από το Πλαγιάρι. πώς, στο Πλαγιάρι έχει 20 χρόνια που ήρθα. Μάλιστα. Τέλος πάντων.
όλα καλά. Και χάρηκα για την αναφορά που έκανες για εκείνο το πρόσωπο. Θα έρθω μια μέρα, έχω κάτι τρεχάματα με γιατρούς και θα έρθω. Περαστικά, όλα να σου πάνε καλά. Μετά από κάνα 15 μέρο να τελειώσω και... Έγινε, Αριστείδη μου. Να σε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Πώς πάμε? Καλά είμαστε, έχουμε ένα φίλο περιμένει, αλλά θα πρέπει να πάμε σε break τώρα, Γιώργο. Ωραία, ας περιμένει, είναι πολύ μικρό το break. Ένα λεπτάκι και ερχόμαστε. Θέλω να μου πείτε κι εσείς τη γνώμη σας. Αυτό το οποίο έγινε, δηλαδή το πέναλτι, είναι τόσο καταφανέστατο αυτό που γίνεται στη Λιβαδιά. Και βγαίνει ο αρχιδιαιτητής τώρα, το δίνει και λέει σωστά δεν το έδωσες. Κάτσε ρε φίλε. Το χέρι πρώτα πρώτα δεν είναι κολλημένο, είναι απλωμένο. Η μπάλα έχει κατέθεση. Μπάλα λέει, πάει πρώτα στο μυρό και μετά στο χέρι, έτσι είπε. Πρώτα χτύπησε μυρό και μετά έχει κατεύθυνση στα δίχτυα. Δεν μετράει, λέει. Δεν μετράει. Α, τη συνεννόηση. Σε φυσική θέση το χέρι και τέτοια πράγματα. Γιατί και μυρό να έβλεπε, αν το χέρι ήταν έτσι, θα το δείτε. Τώρα τι να σε πω. Πια στα κόκκι κουρεύτε, ναι, Γιώργο. Μάλιστα. Όπως γουστάρει ο καθένας τα βλέπει και τα λέει. Μάλιστα. Βλέπω ότι φέτος θα γελάσει ο κάθε επικραμμένος. Ήταν ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Το καλό είναι ότι η ομάδα της πόλης μας που είναι πρωτοπόρος αυτή τη στιγμή δείχνει να αντέχει και να πούμε και τις μεταγραφές. Θα ενισχυθεί πολύ. Και ξέρεις, από Νοέμβρη και μετά παίζουν οι ομάδες του Λουτσέσκου πάντα μπάλα. Το θυμάσαι. Μέχρι τον Νοέμβρη είσαι. Ακόμα μετά αρχίζει και πατά στον κάτω. Πέρσι είχε αρχίσει να έχει τους αυτοματισμούς. Φέτος είχε καθυστερήσει λίγο. Νοέμβριο θα παίζει την μπάλα την καλή ο Πάουκ. Μάλιστα. Νοέμβριο με Φλεβάρι. Οπότε μέχρι τότε πρέπει να τη βγάλουμε. Θα τη βγάλει. Είδε ότι από τώρα κάθεται ο Σατανάς αυτός που λέγεται Λουτσέσκου και μιλάει για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Τι θα κάνει. Ότι κακορό, κοιτάξτε εκεί πέρα, μη μας στήσετε, σας έχουμε πάρει χαμπάρι. Ωραία, πάμε στο διαλυματάκι και επανερχόμαστε. 2-31-0-287-38 μπορείτε και έχετε την πολυτέλεια μέσω του Λίβερο να ακουστείτε σε όλο τον κόσμο, να ακουστείτε στην Αμερική, να ακουστείτε στην Αυστραλία, στο Βόρειο και στο Νότιο Πόλο, όπου γουστάρετε. Γιώργος Συρίγος, Χρήστος και όσοι σας κρατάμε συντροφιά για άλλη μισή ώρα. Μισή ώρα που είναι αφιερωμένη στους ακροατές. Νεαρέ μου, καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα θες, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Συρίγο, καλησπέρα και στους δυο. Ευχαριστούμε πολύ. Γερό και τυχερό να είναι. Ευχαριστώ παιδί μου, ευχαριστώ πολύ και εσένα. Τάκης από Κάργενη, Κάργενη λέμε, Κάργενη. Κάργενη. Ήρθε ο καιρός να πεις για τα φλουριά που έχουμε εδώ. Ήρθε ο καιρός να πεις για τα φλουριά. Κάργενη ήταν ένα μέρος αγαπημένο, γιατί όταν έκανε τις εξαγωγές και είχα τους ομυρτόφυτο του συσκευαστήριου, παίρναμε από την Κάργενη στα φύλλα, κάτι βριζέους είχαμε εκεί, κάτι κούτρες. Καλά του θυμάμαι. Όλα με σαρακατσάλου έκανε τη δουλειά, έτσι, γι' αυτό δεν είμαι σαράκου. Μεγάλη. Ναι, είχαν καλά πράγματα. Είχαν καλά πράγματα. Αλλά ήταν ακριβή πάντα οι καριανιώτες. Τώρα τι. Τα έχουν τα σταφύλια. Πάμε καλά. Μας κερδίζει η ηλιά, αλλά πάμε καλά. Πάμε καλά. Μάλιστα. Ωραία, μπράβο. Πολύ πλούσια μέρη, Χρήστο, και ο κόσμος... Μη μας φάει ο τουρισμός, είναι και η αγροτιά. Είναι και η αγροτιά, αλλά εσείς έχετε και τη θάλασσα δίπλα, η οποία είναι εξαιρετική, και την Αμφίπολη παραδίπλα, σε πολύ καλό μέρος, να είστε καλά και να απολαμβάνετε την τύχη αυτή που έχετε να βρίσκεστε. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Αν δεν έχετε τραγούδι για το κλείσιμο... Ναι. Θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδες. Και δεν το βάζουμε. Θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδες. Ποιος είναι? Γεια, καλή συνέχεια. Γεια σου ρε φίλε Καριανιώτη. Γελά, σαρακατσάριδες και βράχη. Δεν μπορείς να φανταστείς τι πεταλωτές ήταν εκεί πέρα, Χριστό. Θα σε πάλι φορά το αρέσει το περιβλάχο και το σαρακατσάρι. Α, πρέπει να μας το πεις. Γιατί δεν το λες τώρα? Έχετε χρόνο, ναι. Έχουμε. Είναι τρεις, λέει, στο μυευτήριο. Ναι. Έχουν κόντρα αυτοί οι δύο, ξέρεις. Οι σαρακατσάροι με τους βλάχους, ναι, δεν μπορεί. Ναι. Δεν μου λες ποιοι κουφάλες, ποιοι είναι οι σαρακατσάροι ή οι βλάχοι. Εσύ να πεις, γιατί γνωρίζεις πολύ κόσμο. Οι βλάχοι. Άκου τώρα. Ναι. Είναι σε μευτήριο. Ο σαρακατσάρος, ο βλάχος και ο μαύρος. Μαύρος, κανονικός. Μάλιστα, πισαριστός. Βγαίνει και ο μευτήρας, λέει, παιδιά, φακελάκι, λέει, δώσατε.
κάθε κατά δαχτυλίδια, διαλέξτε μωρό και πάρτε. Αμάν. Τσακώνει, πρώτο πάει ο Βλάχος. Τσακώνει το μαύρο το μωράκι και φεύγει. Πού πας ρε, το λέει ρε, ο μαύρος, ο μπαμπάς. Ναι. Συγγνώμη λέει φίλε μου, εγώ δεν το ρισκάρω. Σαρακατσά με σπίτι μου δεν βάζω. Γεια σου ρε φίλε, γεια σου, πάμε στην επόμενη. Α, τα ακούω το. Προτίμησα να πάρει το μαυράκι παρά να πάρει Σαρακατσάνο. Θα πάμε στον επόμενο, αφού θυμίσω εγώ πως η Κοσμοτέ TV πρωτοπορεί για μία ακόμα φορά με συνεργασίες που μέχρι χτες έμοιαζαν απίστευτες και φέρνει Netflix και Nova Sports. Τώρα μπορείτε να έχετε τα αθλητικά που θέλετε, ατελείωτες ταινίες και σειρές και όλα μαζί σε μία συνδρομή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο cosmote.gr και να επιλέξετε το πακέτο το οποίο σας ταιριάζει. Ωραία, μπαίνετε λοιπόν εκεί πέρα και διαλέγετε όποιο πακέτο θέλετε. Άμα θέλετε δεν διαλέγετε κανένα. Άμα θέλετε όμως παίρνετε το πακέτο που σας ταιριάζει και είστε σένι. Βλέπετε τα μάτς, βλέπετε ταινίες, είστε ωραίοι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. 2-31-0-287 και 3-8 έχουμε και νέες γραμμές. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς το να. Γεια σου παπά, παπά, πιμπί το Πειραιά, γεια σου παπά. Λοιπόν, Γιώργο. Ναι. Το λοιπόν για να σου δώσω να καταλάβεις το μαγαζί που σου έλεγε ο Αριστίδης. Ναι. Είναι παλιό μαγαζί όντως. Είναι κατεβαίνοντας την Πότσαρη με Όλγας. Ναι. Στη διασταύρωση της Όλγας εκεί με την Πότσαρη. Ναι. Με το που περνάς στο φανάρι κατεβαίνοντας για την παραλία, στα 10 μέτρα δεξιά είναι. Μάλιστα. Παλιά δεν... ήταν το κέντρο Άστρα, τώρα είναι ένα εμπορικό, δεν υπάρχει κέντρο. Μάλιστα. Κατάλαβα που είναι, κατάλαβα, αλλά εγώ επειδή κέντρο προς τα εκεί δεν πήγαινα καθόλου. Εντάξει, και εγώ παντού πάω, δεν πάω, αλλά εγώ έτρωγα πατσά στο Τσαρούχα ρε φίλε. Τσαρούχα, ε, πιο καλό τώρα είναι γύρω που λες, Λευτέρη το είπαμε, όχι. Όχι, ο Λευτέρης όχι, ήταν κάτω Εγνατία, ήταν στο τέλος. Αυτό πώς το λέγανε. Δεν ξέρω, δεν έφαγα ποτέ εκεί. Μάλιστα. Αλλά το ξέρω το μαγαζί που είναι. Το ξέρεις. Και θέλω να σου πω και κάτι ακόμα, και εγώ είμαι από τους παλιούς ακροατές σου που σ' άκουγα με τους Ιλουμινάτη εκεί με το Χίτα. Με τον Κώστα, ναι. Ναι, στο κτίριο της Θεσσαλονίκης εφημερίδας. Ναι. Μακεδονίας. Και Σπορ του Βορρά όταν ήσασταν εκεί. Εκεί σ' άκουγα. Στη Μοναστηρίου. Ναι, όταν σε παίρνω άλλο, κλείσε τέρα! Ρε φίλε, ήσασταν ωραίο τύπο. Ε, δεν υπήρξε τέτοια εκπομπή, δεν ξέρω, βγήκε και ο Κώστας ήταν εκπληκτικός τώρα. Ήτανε τιμόλογος, ήτανε. Ο Κώστας ήταν λίγο πιο σοβαρός, ήσουν πολύ χύμα. Χύμα στο κύμα που λέμε. Ναι. Αλλά ήταν ωραία, πολύ ωραία εκπομπή, ναι. Πολύ ωραία εκπομπή. Έγινε Γιώργο. Να σε καλά, για χαρά. Ελπίζω να κατάλαβες. Για πες μου, δεν κατάλαβα ποιος είσαι. Για το μαγαζί είναι παιδί. Α, το μαγαζί το κατάλαβα, το όνομά σου λέω. Λαζάρ, Παραδούκλη Λαζάρ. Γεια σου ρε Λαζάρ, γεια σου, να σε καλά. Γεια σου. Γιώργο, ωραίο το καλοκαίρι. Δεν λέω, βουτιές στη θάλασσα, βόλτες στα νησιά. Αλλά ας το παραδεχτούμε ρε φίλε, μας έλειψε η μουσική. Αχα. Το κέφι. Μας λείψαν οι συναυλίες στο Βεργίνα Θέατρο, φίλε. Α, γι' αυτό ετοιμάσου. Παρασκευή 13. Σημείωσε. Ναι. Παρασκευή 13. Και Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου έχουμε πάρτι άλλα ελληνικά. Με Κώστα Καραφώτη και Κώστα Μαρτάκη σε δύο βραδιές γεμάτες ενέργεια και αγαπημένα λαϊκά αλλά και pop. Τραγούδια. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, στην Nova αλλά και στο more.com. Άρα είμαστε ωραίοι. Ορίστε, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Γεια σας, λίγο πιο δυνατά όμως δεν ακούγεστε. Δεν ακούγομαι. Ε, δεν ακούγεσαι. Μάλλον πρέπει να καθαρίσεις καν αυτή. Όχι, τώρα ακούγεσαι πάρα πολύ καλά, ρε παπά. Αφού και στη Μαριλίζη είπα, λέει και καλησπέρα, καλησπέρα σας κύριε μου, για να πάρω την ευλογία του Πάτερ. Ωραίος. Λοιπόν, το καλύτερο πατατσίρικο στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς έχει κλείσει. Ναι. Ήτανε το Θρακικόν. Θρακικόν, ε. Πού ήταν αυτό? Ήτανε, αυτό ήτανε μίσης στο Άσι Άγα.
στο Βαρδάρι, όπως κατεβαίνει η Λαγκαδά και έμπαινες μέσα στη ΣΟΑ. Ναι. Ήταν ο Μαρινόπουλος και απέναντι είχε τη ΣΟΑ. Ήταν μέσα εκεί και μετά πήγε διοικητηρίου 1. Όταν γκρεμίστηκε εκείνο για να γίνει το... Δεν το θυμάμαι ρε φίλε, δεν σου Βαρδάρι που και είναι γειτονιά. Εντάξει, είσαι και στα πρόθυρα του Αλτσχάιμερ να πούμε. Όχι ρε, μικρός δεν είχα, αλλά τώρα έχω Αλτσχάιμερ. Μικρός δεν είχα. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για τον κύριο Αριστείδη, ναι? Ανέβηκε πάρα μα πάρα πολύ στην εκτίμησή μου, αλλά κύριε Αριστείδη δεν τα λένε αυτά. Γιατί ο κάθε αναής τώρα θα πηγαίνει και θα ζητάει νταμάρι και εμείς που έχουμε φάει, εγώ προσωπικά έχω φάει 2 κολυμπητήρια Ολυμπιακών διαστάσεων. Όχι από Ολυμπιακών διαστάσεων μαζί με τους βατήρες που είναι για τις καταδύσεις. Μάλιστα. Σε πατάκια μοσχαροκεφαλή, δεν τα λένε αυτά εδώ. Μοσχαροκεφαλή είναι παπά, άλλη ιστορία. Μια κοιλιά ναι. Βγάζει 17-18 μερίδες και βγάζει μια μισή μερίδα με το ζόρι νταμάρι. Το νταμάρι είναι τα πολύ πολύ χοντρά κομμάτια του πατσά. Μάλιστα. Οι άκρες, τα νεύρα, το χοντρό το κομμάτι. Μάλιστα. Έτσι, αυτό άμα δεν το ξέρεις, για να σου δώσω να καταλάβεις κάτι, έχουμε πήγαινα από το 4 μέχρι το 7 δούλευα σε μια εταιρεία μέπλα και κατέβαινα κάθε εβδομάδα Αθήνα. Και είμαστε μια μέρα, ήταν και ο πρόεδρος της εταιρείας εκεί πέρα, είχαμε αυτοκίνητο και τα χείρα δηλαδή. Ναι. Πού να πάω τώρα στην Ομόνια και κοντά που ήταν ο τέτοιος. Ο Αχιλλέας. Ο Ατλανίδης, ο Αχιλλέας απλά που είχε το... Καθόμαστε, ο Αχιλλέας είναι 2 τραπέζια πιο μπροστά από εμάς, παραγγέλνουμε. Παραγγείλαν όλοι, γυρνάω και πάω στο σερβιτόρο, του λέω κοίταξε να δεις, του λέω. Θα πας μέσα, θα ρωτήσεις τον Ντέσιον, το μάγειρα, άμα ξέρει να κόβεις νταμάρι. Μ' ακούει ο Αχιλλέας και γυρνάει και με κοιτάει και με δείχνει. Του το έχω πει αυτό εδώ, στο Μετρόπολης, όταν έκανε με την Γιάννη Χιλιτή εκπομπή. Μάλιστα. Και μου λέει Νέλη. Και μου λέει εσείς από τη Θεσσαλονίκη. Και με δείχνει κιόλας. Λέει, είσαι από τη Θεσσαλονίκη σίγουρα. Ναι. Λέω, γιατί το λες αυτό, δεν θα το πω, γιατί το λες αυτό, ρε Αμαλίτσα. Αμαλία, ξέρεις γιατί το λέγανε. Δεν ξέρω. Επειδή, μικρό, όταν ήταν μικρός, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, όταν κάποιος ήθελε κοριτσάκι και έκανε αγόρι, το αφήνανε μακριά τα μαλλιά. Τα μαλλία σου, τα μαλλία σου που λέγανε οι πόντοι εκεί πέρα και έμεινε το αμαλία. Τα μαλλία και έμεινε αμαλία. Έμεινε αμαλία. Λοιπόν, και σου λέω, το λέω για το λέω εδώ, μου λέει, γιατί λέει ξέρεις να τρως. Σηκώθηκε και πήγε και τον έκανε ο ίδιος. Έλα ρε φίλε. Χρυσορυχείο ήταν ναι. Αυτό εκεί πέρα. Μετά έμπλεξε ο... Τι έπαινες, να όσου καθαδίδει. Ναι. Είχες φωτογραφίες, ξέρω εγώ και λοιπά τότε τις παλιές. Και είχε και καλό φαγητό και καλό μποσχάρι και αυτά, ήταν εξαιρετικό σε όλα. Μετά έμπλεξε με κάτι χρηματιστήρια, πήγε και έμπλεξε, μου τα έλεγε μια μέρα, του λέω ρε φίλε, του λέω, τι δουλειά είχες εσύ με τα χρηματιστήρια, με φάγανε ρε Γιώργο, λέει άστα. Ας πρόσεχε. Του λέω και αυτό εδώ και μετά, σου λέω με το... Το λέω το σερβιτόρο να μου, το λέω κοίταξε να δεις, του λέω, θα μας φέρεις και μπούκοβο. Ναι, δεν και το μπούκοβο ξέρω. Και σκορδοστούπι, του λέω. Το ξέρω. Δηλαδή αυτά τα είχε χωριστά, μόνο να το ζητούσες το φέρνανε. Μάλιστα. Ο άλλος πήγε να μου φάει πατσά και μου ήθελε να μου βάλει λεμόνι μέσα. Λεμόνι στον πατσά, ρε φίλε, γίνεται. Τι κάνεις εκεί, βρε, να ξεκάμε και έναν Πειραιώτη εκεί μαζί μας. Πολόμαγκα και γυρνάει και λέει τίποτα άλλο έχεις, και του λέω κοίταξε να δεις, του λέω πιπίπ γάβρε, εδώ θα φας πατσά. Μαμούνια, του λέω. Λέω φέρτο ένα μέτριο και του το ετοίμασα εγώ κανονικά, ξέρεις, ξύδι, μπούκοβο, είχε και λίγο σκορδοστούπι το ξύδι που μας έφερε. Λέω έτσι τρώγεται το πατσάς. Μαμούνια, του λέω. Ρε θα φίλε, μάθεις να τρως. Θα γίνεις άνθρωπος. Να είσαι καλά. Θα λάβες. Και τώρα έχει πολύ ζέστη για πατσάνα. Έχει πολύ, ναι. Αλλά μπορεί. Εντάξει.
θα περάσω μια βόλτα σήμερα από εκεί, γιατί και τώρα, τώρα τρώω μόνο στον Κουκλουτζά, στον Εύωσμο. Κουκλουτζά σε Εύωσμο, τι, πατσατζίδικο? Ναι, πατσατζίδικο, ναι. Κουκλουτζά, ε? Ναι, ναι, ναι. Κουκλουτζά λέγανε μια συνοικία παλιά, δεν θυμάμαι. Τον Εύωσμο, τον Εύωσμο εκεί. Τον Εύωσμο, τον Εύωσμο. Εύωσμο, Κουκλουτζά ήταν. Τον Εύωσμο το λέγανε Κουκλουτζά. Μάλιστα. Και δεν το ξέρω. Επωνυμία που, πώς το λένε, που την έχει από την τέτοια, γιατί Υποκρατία. Εκεί ήταν προσφυγικά αυτά. Μάλιστα. Από το Μικρά Ασία. Κουκλουτζάς, ε. Τώρα μόνο Κουκλουτζάκα, πουθενά άλλο. Έχει... Μα πουθενά άλλο. Καλός ο Κουκλουτζάς, καλό πατζά. Α, το Χρήστος. Κοιτάξτε, για να σου λέω ότι τρώω μόνο εκεί και έχω φάει δύο κολυμβητήρια... Πατσά, νομίζω δεν έχει, δεν πρέπει έρθει. Να υπάρχει καλύτερο. Δεν ξέρω το άλλο το μαγαζί. Έλα, στα Άστρα. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή στην πόλη δεν πρέπει να υπάρχει καλύτερο. Από τον Κουκλουτζά, ναι, ναι. Μάλιστα. Έγινε, φίλε, να σε καλά. Άντε, γεια σου, παπά. Γεια χαρά σου. Καλησπέρα, παπάδες. Άκου το μήνυμα και μετά πάμε στη γραμμή, Γιώργο, γιατί είναι σχετικό. Πατσαζίδικο το θρακικό, λέει, στο βαρδάρι. Τσίγκινο πιάτο, μέσα ο αντίχειρας του σερβιτόρου, λέει, του κυριού και του σοβατζή. Και δώσε. Ο καλύτερος πατσάς εδώ, ο φίλος όμως, ο Γιάννης, είναι η κοιλιά, λέει, ή το τρίτο στομάχι του προβάτου. Μάλιστα. Μάλιστα. Του μοσχαριού, συγγνώμη. Μοσχαριού. Φιλιά. Μα τι μαθαίνει κανείς. Τι μαθαίνει κανείς. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Θα σου πω και μια ιστορία με το πατσατζίδικο του. Αν έχουμε αυτό, αλλιώς θα την πούμε. Πάρε, πάρε τον κόσμο πρώτα. Με την πατσατζίδικο του Αχιλέα, σταμάτησε ένα πούλμα της θύρας 4 απ' έξω. Έγινε ένα περιστατικό με το μπάκι το Μανάβη, Νικόλας εκεί και τα λοιπά. Έγινε χαμός. Ορίστε, πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, νεαρέ μου. Πολύ πολύ καλησπέρα και σε σένα και στο Χρήστο. Ο Γρηγόρης από Άνω Τούμπα. Τι γίνεται, ρε Γρηγόρη, εσείς στην Τούμπα και έχετε πατσατζίδικα? Μόνο ψησταριές έχετε? Όχι, δεν έχουμε. Επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη και σήμερα ζέστη, βγαίνω και βλέπω τη θάλασσα, βλέπω τα καράβια που έχει και ήθελα να πω ότι μπορούμε να πούμε κάτι πιο δροσιστικό. Δηλαδή, μια και είσαι... ξέρω εγώ γύρω στα 65-66 να μου πεις και πήγαινε στην Περαία τότε 62, εντάξει, ναι. Τότε θυμάσαι να μου πεις κάτι πιο δροσερό. Τα καραβάκια που τα παίρναμε μπροστά από το Λευκοπύργο και πηγαίναμε Περαία, Μπαξέ, Αγία Τριάδα, θυμάσαι κανένα καραβάκι έτσι πιο δροσιστικό να πάμε στο θέμα μας? Να μου πεις τα καραβάκια, θυμάσαι? Τα καραβάκια γίνα το γρηγορότερο που υπήρχε, ναι. Από όλα. Και κοιτάζαμε να μπούμε να πούμε σε αυτό, ήταν η καμέλια. Η καμέλια. Με την Ιουλία δεν πήγαινες, ήταν αργό, ε. Η Ιουλία και η Αυγή ήταν τα πιο αργά. Το άλλο ήταν η Θεσσαλονίκη. Η Μακεδονία δεν υπήρχε. Το Θεσσαλονίκη ήταν μαύρο. Σκούρο μπλε. Σκούρο μπλε. Ιουλία. Ευδοκία. Άλλο πιο ήταν. Τον Ελίσποντο, εκείνο το μικρό με τον Ελίσποντο πήγαινε σκατόλου. Το αργό. Μάλιστα. Τα πιο γρήγορα, λοιπόν, πάντως ήταν η Θεσσαλονίκη. Η Καμέλια ήταν το πρώτο και η Θεσσαλονίκη το δεύτερο, το πιο γρήγορα απ' όλα. Ομορφιά διαφορετική. Εκεί στην ουρά είδα κάτι φωτογραφίες που τους είχαν πάρει. Εκεί στην ουρά περίμεναν, είχαν βάλει και από πάνω τέντες. Ναι. Για να μην τους καίει όλους τους που περίμεναν εκεί τα καραβάκια αυτά εδώ για να έρθουν, και είδα μια φωτογραφία που είχε καμιά 300-200 μέτρα κόσμος περίμενε εκεί για να μπει στα καραβάκια και να πάει εκεί στη θάλασσα να κάνει τον μπάνιο του, να δροσιστεί. Και καλή τώρα θάλασσα τότε, ήταν καλή θάλασσα, ήταν, ναι, καθαρή τότε η θάλασσα. Και τελειώνοντας για να κλείσω σήμερα, πάλι θα επαναλάβω και του χρόνου το πρωτάθλημα πάλι του ΠΑΟΚ θα είναι. Και εγώ έτσι το βλέπω, ρε φίλε Γρηγόρη. Έτσι δεν βλέπω τώρα ομάδες να μας κοντράρουν. Τώρα έδειξε και η τηλεόραση, η ΕΡΤ που έβλεπα τις ειδήσεις, έδειξε τα νέα αποκτήματα. Πω, γυαλίζει το μάτι τους. Πω, Γιώργο, αυτοί είναι έτοιμοι να, τι να σου πω, να τους πατήσουν όλους και να μπουν να παίξουν, να θέλουν στην εντεκάδα. Όλοι αυτοί οι καινούργοι που πήρα τους είδα, δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Αυτοί δεν είναι για τον πάγκο, δεν θα κάτσουν στον πάγκο. Αυτοί είναι για μέσα να μπουν και να αρχίσει να οργώνει η ομάδα. Έτσι τους είδα εγώ, και όταν λέω έτσι τους είδα, ναι, έτσι. Με τη
τις δηλώσεις και τα αυτά που κάνουν, αυτοί είναι έτοιμοι πιο μπάγκο να κάτσουν. Βάλτε τους μέσα να φορτσάρει η ομάδα. Ο, το Σέντερ Μπάγκ και ο άλλος ο Μπακαγιώκο, ναι, και ο Κάλε και είναι και παιχτούρες και οι δύο. Θεριά ανήμερα. Είναι, είναι ένα 92, πώς τον είδα έτσι, είναι ένα 90. Πρέπει να είναι αυτός. Είναι, βέβαια. Πολύ, πολύ, πόσο είναι, για ποιο να λες, Χρυσό, και τους γιο τους είδα εκεί πέρα και περίπου, στο 1,90. Ένα 90 περίπου, και, ναι, πραγματικά είναι, πω από μαγαθήρα, τι να στείλω, πω, άντε να κάτσουν εκεί τώρα, ποιος θα πάρει κεφαλιά από εκεί, άσως τελειώσανε. Αυτά λοιπόν, σας χαιρετώ. Γεια σου, Γρηγόρη. Να σε καλά, γεια χαρά σου. Γιώργο, με διορθώνει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, κολλιά λέγεται τελικά, όχι κοιλιά. Το τρίτο στομάχι του μοσκαριού. Κολλιά. Κολλιά, ναι. Και όχι κοιλιά. Ε, όπως το είδα εγώ, το κοιλιά θα εννοεί, αλλά κοιλιά. Κολλιά λέει, είμαι διόρθωσε ο άνθρωπος. Μάλιστα. Δεν που ξέρουν αυτοί. Άμα δεν γνώστης, είμαι πολύ γνώστης. Δεν είσαι του πάτσα, συνεπώς. Το γούσταρες, αλλά δεν θα τρώγεις κάθε μέρα. Όχι με τίποτα. Μοσχαροκεφαλή όμως μου άρεσε. Εδώ ρε, εσύ είχαμε ένα στην παρέα, για να καταλάβεις. Φαντάζομαι τώρα καλοκαίρι, πιτσιρίκια τώρα. Κοσάρετες εκεί. Πιτσιρίκια. Καθημερινή, καλοκαίρι, Ιούλιος, και κάθε βράδυ κατά τις 11 μας έρχεται και πάμε κάνα μπατσά. Μάλιστα. Κάθε μέρα. Αυτό τρέλαχε. Ναι. Μάλιστα. Εμείς δεν ήμασταν έτσι. Μα απλώς εδώ δεν την κάνουν, δεν τον ξέρουν ότι κάνουν τη μοσχαροκεφαλή. Ξέρεις, το μοσχάρι, ναι, ναι, όταν το βράζεις, βγάζει αυτό τον αφρό. Τον αφρό να τον αφαιρεί. Έτσι τον και δεν είσαι να τον αφαιρέσει τον αφρό, ναι, 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 συνέχεια. Πίκρα. Πιάνει, ναι, πίκρα, πίκρα είναι. Είχε ένα φίλο εκεί πέρα στην πέρα μου όταν ήμουνα. Και έκανε μοσχαροκεφαλή, δεν μπορείς να φανταστείς. Πρέπει να νιώθει, ρε φίλε. Ναι. Άμα δεν νιώθει, ας... Ναι. Πάρε μια γραμμή ακόμα, Γιώργο. Και σκέτη τρώγεται. Η μοσχαροκεφαλή. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Άμα είναι λιωμένη τώρα. Δεν είναι μπελάς, αλλά δεν υπάρχει ένας Μερακλής. Κάπου τη Θεσσαλονίκη είχε πολλούς Μερακλίδες. Σπίτι πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να κάνεις. Δεν έχεις κανένα τόσο. Όχι. Πρέπει να το κόψεις, πρέπει να το κάνεις, δεν γίνεται. Ναι. Δύσκολα να βρεις σπίτια με τέτοιους φούρνους να χωράνε. Τόσο μεγάλο, ε. Γιατί έχετε η μάνα μου κάποτε ξέρεις, να πάρει, ναι, αλλά δεν μπορούσε, την κόβαμε στη μέση. Πού να την κάνει. Άμα την κόψεις, ναι. Εντάξει. Ωραία. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε. Πού είσαι, ρε παπά. Πού να είμαι, εδώ είμαι, ρε φίλε. Εδώ είμαι, ρε φίλε. Τράβα, τράβα, κουλκουτσά και φάει με σκαρκεφαλή, πατσά. Να ευχαριστηθεί, να δώσει το αριστεράκι σου. Δεν μου λες, ναι, παπά. Γνωρίζει τώρα μια όμορφη, είπα, μια όμορφη κυρία. Μάλιστα. Τι πας, τι σ' αρέσει να φάει, μακαρόνια ή ένα πατσά? Να σε δω τα γούστα σου. Μεγάλε τώρα, τη γνωρίζεις την κυρία, την πας στον πιτσατζίδικο, θα σε χωρίσει. Γιατί, ρε φίλε, εκτός άμα είναι μπουζουξού, ξέρω εγώ. Μπουζουξού τι αγνώρισε, από παιδικό σταθμό. Αλλά μια ρακότα τα γνώρισες. Μάλιστα. Δεν μου λες. Ναι. Βρήκες την ομάδα από την Κρήτη, ποια ήταν που κλείσαν οι κάμερες. Εργοτέλης. Γιατί πουλάς παπά στο λάτου πάω. Ο Εργοτέλης. Σιγά μην τα ψιλωρίτης, Πλατανιά. Ο παπά, Πλατανιάς ήταν. Έχεις δίκιο. Πάμε παπά στο άλλο. Πάμε στο άλλο. Είδα και τα μπάτια να γυαλίζει του Χατζηδιάκου και του Μέιτε. Να... Καλώς ήρθαν τα παλικάρια. Στη Τούμπα παίζουν τάβλη. Ρε πάω παραμύθι που πουλάς στο λαό. Άντε γεια. Άντε γεια. Έχεις και τρία λεπτάκια για την ιστορία που θέλεις να πεις. Την ιστορία. Παίζει Βίζαντας ΠΑΟΚ. Ναι. Το Βίζαντας ήταν στα Μέγαρα. Μέγαρα, ναι. Στα Μέγαρα. Και μάλιστα είχαν και ένα πολύ καλό παίκτη. Κουβάς. Σάκης Κουβάς. Σάκης Κουβάς. Και ξέρεις πως έγινε αυτή η ομάδα. Αυτοί είχαν πτηνοτροφία πολλά. Ναι. Τα Μέγαρα, τα οποία τα έκανε κάτω στην παραλία, και επί Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως, ναι, των συνταγματαρχών, ναι, ναι, αποφάσισε εκεί πέρα να κάνει τα δηληστήρια ο Βαρδινογιάννης. Μάλιστα. Και έπρεπε να τα έκανε και στην παραλία κάτω, γιατί τα δηληστήρια εκεί, τα καράβια, τα αυτά και τα λοιπά. Και οι βλάκοι δεν φεύγανε. Και πήγε ο Πατακός ο ίδιος εκεί πέρα και τους λέει: πρέπει να φύγετε, θα σας αποζημιώσουμε, θα σας δώσουμε δάνεια, θα σας χτίσετε πάνω, σύγχρονα αυτά και τα λοιπά. Και μέσα σε όλα αυτά που υπογράψανε, ναι, για να φύγουν από κάτω και να πάρουν τα πτηνοτροφία, τα οποία ήταν υποτυπώδη πτηνοτροφία, θα μας βοηθήσει να βγάλουμε και την ομάδα στην πρώτη θρική, τον είπανε. Και έμεινε αρκετό χρόνια ο Βίζαντας ναι, στην πρώτη εθνική. Παίζει λοιπόν ο ΠΑΟΚ
με το Βίζαντα και κατεβαίνει ένα πούλμα της 4 η οποία σταματάει στο Ραστραλίδι να φάνε πατσά. Αφού τρώνε το πατσά, να πούμε, κάνουν μια υποτυπώδη μανούρα, ναι, για να αφήσουν πιστολιά και μπράβο, να φύγουν. Το κλασικό. Και αυτά τι με είπες Βούργαρο, ποιος είπε Βούργαρο, να λέει τα καρσόνια, και δίνει μια εντολή να πούμε σχορεμένος, να πούμε, και το σπάνε το μαγαζί. Το σπάνε το μαγαζί, βγαίνουν έξω, τους κυνηγάνε, βγήκε αυτός που κόβει τον πατσά με, τη... με το αυτό της, το μπαλταδάκι εκείνο, τους κυνηγούσαν, μπήκαν στο πούλμαν, φύγανε. Στα πρώτα διόδια είχαν ειδοποιηθεί, να πούμε, κάτω δεξιά. Τους παίρνουν, να πούμε, τους γυρίζουν πίσω. Τους πάνε στην Ομόνοια στο τμήμα. Για μια 50 άτομα τώρα με τη σειρά. Και είναι ο Αχιλλέας εκεί πέρα και τους βρίσκει, να πούμε, τους έχουν εκεί πέρα 50 άτομα. Και το μανάβει εκεί, Νικόλας δίπλα και τα λοιπά. Του ρε Σιμάκη, του λέει, φάλα, λέει, το δικό μου το μαγαζί σπάσατε. Ρε, του λέει, μας είπε Φούργαρους, λέει, λέει ποιος, λέει, κύριος με τον Σόπι. Ας μου στα καλείς που ήταν. Ρε, του λέει, αυτός είναι από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη, ρε, φάλα, λέει. Αποκλείεται να σου είπε. Καλά, λέει, μπας περιπτώσει, ρε, εσύ Αχιλλέα τώρα, να μας βάλεις μέσα, λέει. Ρε, εσύ, του λέει, έχω ένα φίλο, τον Τάσο το Γουνόπουλο. Έχει εδώ Λαγκαδά ανεβαίνοντας, έχει το βενζινάδικό του. Ναι. Ποιος ήταν μικρός, ήταν πολύ τρελάκιας. Αυτός τι έκανε. Στη μανούρα που γίνεται, δεν είχε κάτι κόκκινα τηλέφωνα μεγάλα. Μπράβο, ναι. Εκείνα που έβαζε το τάλιρο. Το δίφραγο, τι έβαζε. Τάλιρο μετά. Το πήρε και το έριξε μέσα στο καζάνι του πατσά. Εκεί που γίνεται η μανούρα, ναι, το ξύλωσε, ναι, και το πέταξε εκεί πέρα μέσα. Γι' αυτό βγήκε ο άλλος με το μπαλτά. Λέει, εντάξει, ρε, σου λέει, Μάκη. Του λέει, δεν θα σας κάνω, λέει, μήνυση. Απλώς, λέει, θέλω να με βρεις ποιος είναι αυτός που πέταξε το τηλέφωνο μέσα στο καζάνι. Λέει, και μας χάλασε και όλο τον πατσά. Κοιτάζεται τώρα ο Μάκης, δεξιά αριστερά, βουτάει έναν από δίπλα του, από το σβέργορα που ήταν και γίγαντας ο Μάκης. Και τον κάνει μπροστά. Πες, ρε, του λέει, ότι το έκανες εσύ να μας αφήσουν να φύγουμε, αφού θέλει αίμα ο Αχιλλέας. Αφού θέλει αίμα ο Αχιλλέας. Ρε, κουφάλα, του λέει. Άντε, ρε, σηκωθείτε και πηγαίνετε, και δεν τους έκανε μήνυση ο Αχιλλέας. Άκου το Μάκη. Πες ότι το έκανες εσύ να μας αφήσει να φύγουμε, αφού θέλει αίμα ο Αχιλλέας. Και τώρα αφήσανε, ρε, κουφάλες, λέει, το δικό μου το μαγαζί σπάσε. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, αμέ, σήμερα ήταν μια διαφορετική εκπομπή. Χάρηκα πάρα πολύ που ξεφύγαμε λιγάκι από τα πεπραγμένα. Μιλήσαμε και για τον πατσά και πως ο Αχιλλέας, να πούμε, ελευθέρωσε τους παοξίδες. Αύριο στις 12 η ώρα θα με... Δεν θα μ' αρέσει αυτή εδώ η ώρα, 12 με 2. Τελειώνει η εβδομάδα, Γιώργο. Τελειώνει, ε. Τελειώνει. Πού θα με βάλετε? Δεν ξέρω, θα δεν ξέρεις, εσύ. Άμα δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει. Θα μιλήσει εκεί με τα φιλαράκια. Να είστε καλά! Να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Από μένα και τον Χρήστο Κιώση, για Χαραντάν και τα κουτιά. Αυτό, Μπαγλάν. Μπαγλάν.